Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή για ακόμη ένα πρωί στις επάλξεις αποχαιρετούμε τον Άκη τον Θεοδόρου, ο οποίος μας έκανε την καρδιά περιβόλη, καθώς φεύγει θα πάει για μπανάκια, και εμείς εδώ στην πόλη, στις ζέστες. Τα κάνεις, κατσαμαλός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, θα έρθει και η δικιά μας σειρά, θα έρθει και η δικιά σας. Είναι το ωραίο του καλοκαιριού αυτή, η αναμονή που έχεις. Στην τελική δεν είναι και αμάν αμάν, 5 μέρες θα πας, 10 μέρες θα πας. Θα περάσουν σαν ανεπία. Όπου ισοπαίδωση και ακύρωση των πάντων. Αλλά έστω και οι όσες μέρες θα ζήσεις θα είναι πολύ καλύτερες από ότι περνάς στην πόλη. Δεν θα ακούσω λόγο επειδή, αυτό είναι το κυριότερο. Και μετά έρχονται και τα άλλα. 7 με 10 το πρωί στο διευρυμένο μας ωράριο στο Λίμπερο 107,4. Καθημερινή παρουσία Δευτέρα με Παρασκευή. Με την πρώτη μας ώρα, την πάλε ποτέ δεύτερη. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμή που μας κάνει ποδαρικό και στη σημερινή όμορφη ζεστή ημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πάπη. Τι γίνεται, τι θέματα έχουμε σήμερα? Έχουμε δύο θεματάκια. Έχουμε δύο θεματάκια. Συνδεόμαστε, κύριε και κύριοι, με τα θέματα, με το Πάπη, γραφείο. Δεν θα μιλάς πάνω σε μένα, θα σε μάθω. Μακούς. Δεν θα μιλάς πάνω σε μένα. Θα κάνουμε εδώ τώρα δουλίτσα. Είσαι ή δεν είσαι δημοσιογράφος του λόγω επειδή. Όταν θα μιλάω εγώ, θα σταματάς και θα σου δίνω το λόγο. Μάλιστα, έτσι. Κύριε Πάπη, όχι ένας πάνω στον άλλο. Μην κάνουμε αυτά που κάνουν στα κανάλια, έτσι. Θα μάθουμε εδώ μπαλίτσα. Για πες τα θέματα σου τώρα, Λευτέρη μου. Κύριε Πάπη, θέλω να πω το εξής. Όλοι στα πρωινά, τη πρωινή ζώνη, οι δημοσιογράφοι φεύγουν Ιούλιο και γυρνάνε Σεπτέμβριο. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί, Λευτέρη μου. Γιατί εσύ, κύριε Πάπη, δεν είσαι. Πού καλέ. Σάμα τις έχουμε κανένα χαρτί εμείς. Όχι, δεν είναι. Αφού το έχεις πάρει. Ποιος, δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς. Άλλοι είναι δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε φτωχοί λαϊκοί τραγουδιστές. Εντάξει. Καταλαβες. Πάλι όμως δικαιά σε ένα μήνα άδεια. Μόνο δικαιά με ένα μήνα. Και δύο δεν θα το σου πω. Δεν το στρέχω αυτό. Διότι εγώ όταν πάω φαινομενικά, πηγαίνω διακοπές, κάνω ρεπορτάζ, μεταφέρω ύλη. Και εφοδιάζω με επικαιρότητα. Βεβαίως, και το ραδιόφωνο και γενικότερα. Ναι, το στρέχω, το στρέχω, κάποτε το είχαμε πει και ήταν μια κοπέλα από την Αθήνα και μας ρωτούσε τι είναι αυτό, τι εννοείται. Ότι τρέχω, δεν της είπες ότι τρέχω. Όχι, στρέχω, δεν το ξέρουν στην Αθήνα, το ξέρεις αυτό. Δεν τα ξέρω, θα χαμουτίδες όλοι. Έτσι, πες τα ραλευτέρη, αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Αλλά να πω και το άλλο. Αλλά να πεις, ναι. Αν ξέρετε το λόγο επειδή και την αιτία, το σκεπτικό τέλος πάντων, με το οποίο αθωώθηκε ο Εφραίμ. Μάλιστα. Για την υπόθεση του βατοπεδίου, το ξέρετε? Όχι, εσύ το ξέρεις. Θα σας το πω εγώ. Και πώς σου ήρθε? Βαθιά πίστη, ναι. Ενώ πίστευε δηλαδή μέσα του βαθιά, ενώ δεν του άνοικε η Βιστονίδα. Ενώ δεν πίστευε. Ότι η Βιστονίδα του άνοικε. Ναι. Και δηλαδή αν έχεις βαθιά πίστη για κάτι, αθώνεσαι. Α, ωραία, εγώ πιστεύω ότι ποια είναι τώρα, ας πούμε, η Σκάρλετ Γιόχανσον, ας πούμε, μπορεί να γίνει μνηστή μου. Πίστεψε το βαθιά τι θα γίνει. Θα μάλιστα. Θα και η δικαιοσύνη. Και θα με αθώσουν άμα πάω και στο Βόλο, ναι. Να τα σπάσω όλα, ναι. Και όταν πάω στο δικαστήριο να πω είχα βαθιά πίστη ότι δεν τα έσπασα. Ναι, αυτό που είδατε ήταν. Οπότε αθώνεσαι. Μάλιστα, καλά, η πίστη εννοείται, διότι όλοι. Αυτό δεν το έμαθα εγώ, διότι το άκουσα στον κύριο Ζαραλίκο, να μην λέμε ψέματα. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι και το δικαστήριο είναι ενώπιον του Θεού. Δεν ορκίζεσαι στο Ευαγγέλιο. Άρα βέβαια, ο μοναδικός. Αν έχεις βαθιά πίστη, αθώνεσαι. Άσχετα άμα η κακή σου πράξη ήταν λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχουν κακές πράξεις. Μετάνιωσα. Μάλιστα. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Είχες βαθιά πίστη, άρα αθώνεσαι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε σε 5-4-3-2-1. Χτυπάει γραμμούλα, λες να Λευτέρης πάλι να πήρε. Καλό, αμάν Παναγιά και Χριστέ. Καλημέρα σας. Ο Λευτέρης είμαι. Λέω, φαντάζεσαι. Με το ένα να σχηματίζει το καντράν τον αριθμό. Όχι,
από το ένα να είναι σε κανονική γραμμή και από το άλλο να είναι από διαδίκτυο που έχει μια χρονική καθυστέρηση. Ή μπορεί, μπορεί να βάζει τον εαυτό του να τον ηχογραφεί και να μας παίρνει τηλέφωνο, γι' αυτό και όταν μιλάμε εκεί δύο πάνω στον άλλον και δεν διακόπτει ποτέ. Πετάει την κασέτα την πρώτη και ετοιμάζει την δεύτερη. Μάλιστα, έτσι. Για να μην χάνει χρόνο. Υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα. Παρακαλώ. Να μας εξηγήσει ο κύριος Λευτεράκης, αν. Αν τι τα κάνεις τώρα, αυτά ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Περίμενε να πούμε δύο-τρία λόγια. Να μας εξηγήσει, θα πάρει τώρα τηλέφωνο σε 5-4-3 λεπτά. Όχι, ρε. Άμα πιστεύει βαθιά τότε που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και τον πήρανε το δίπλωμα και το αμάξι. Πίστευε. Αν βαθιά θα το έπαιρνε πίσω το δίπλωμα και το αμάξι. Πίστευε ότι ήταν ο δρόμος κανονικής κυκλοφορίας. Ήταν η δικιά του ροή. Ήταν λάθος το σήμα. Για εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να ήταν αλλιώς το σήμα. Του είχαν βάλει ανάποδα και μετά έπρεπε να το αλλάξουν. Δεν την ήξερε αυτή την επιχείρημα. Είδες, μάλιστα, τώρα το δίνουμε με τα δύο τα λόγια. Και αν θα πάει διακοπές στην Κουτσουφιά να μας πει. Μάλιστα, θα μας τα πει όλα αυτά, θέτουμε ερωτήματα και θα τα απαντήσουμε όλα. Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω, μας έχεις κάνει ζημιά, έχει το βιολογικό ρολόι, ξυπνάει πριν τις 6. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μας είχε συνηθίσει, σηκωθήκαμε τώρα και ακούγαμε τον Άκη, όχι ότι χάσαμε δηλαδή, μια χαρά. Εννοείται. Επειδή σύντονε και τις παραγγελίες του είχα να ακούσω από το ράδιο του τύπου εκπαίδευσης τον ηλεκτρικό θησέα του Παύλου Σιδηρόπουλου. Μάλιστα. Οπότε πότε θα το βάλεις και αυτό χαλάκι. Είναι κάτι καλά κομμάτι να πούμε του Μαρκόπουλου. Για πες για επιστροφή Γιαννάκη, τη σχολιάζουμε. Εγώ άκου τώρα, επειδή στείλανε μηνύματα διάφοροι για αυτό ακριβώς. Γιατί οι οποίοι ξέραν ότι λόγω προδοσίας κατά το Εγνατία τράπεζα που είχαμε τότε λογότυπο μπροστά φορούσαν όλοι, όχι όλοι, αρκετοί Αριανοί, το Ευγενία τράπεζα. Ευγενία είναι η γυναίκα του, δεν μας έχει λόγος να το συζητήσουμε. Όχι, όχι. Απλά εγώ αναφέρω στοιχεία. Καλά, βέβαια είναι μια εποχή 25 χρόνια πίσω τώρα όλο αυτό, το 1993. Ναι, αλλά ο Εφιάλτης είναι 2000 χρόνια πίσω και ακόμα αναφέρεται. Όπως ο Ιούδας. Είσαι αρνητικός, αλλά ανάτα μου στα λέω. Όχι, όχι, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Πάντα υπάρχει. Επειδή δεν είμαστε ισοπεδωτές, άλλο τώρα η προσωπική γνώμη και αυτό που έκανε, και άλλο εγώ από το Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου και μετά και στη Σαϊτάβα, δηλαδή ενώ δεν τον πήγαινα, χώρια σαν άνθρωπο που είχε κάνει αυτά τα πράγματα και μιλάω και πόνιμα. Γιατί τι είχε κάνει στον Άρη και... Όχι, 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 τον θεωρώ πολύ καλό coach. Δηλαδή οι τέτοιες οι αλλαγές που έκανε... Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δεύτερος παγκόσμια. Κερδίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφάγκατε. Κάτσε ρε εσύ τώρα, τι επιχείρημα είναι αυτό με την αφάγκατε? Και άλλοι είχαν αφάγκατε και δεν φάγαν τίποτα. Ναι, μαζί. Κάρι και έτσι. Ναι, μαζί σου. Παρακαλώ τώρα. Όχι, θέλω να πω, όχι, το πράγμα πάει και παραπέρα. Επιβάλλεται, εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Ασχέτως τι γνώμη που έχω σαν άνθρωπο για αυτά που έκανε. Αυτά είπες ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Στις δύσκολες στιγμές. Ξέρεις ποτέ δεν ξεχνιούνται. Στις καλές στιγμές ξεχνιούνται, στις δύσκολες στιγμές νομίζω ότι κάποιοι θα τα ανασύρουν από τη μνήμη τους. Δεν το συζητάω. Αν χάσει ας πούμε, κάποια παιχνίδια, αν δεν ξεκινήσει καλά, ο Άρης δεν πάει. Άμα δεν. Κοίταξε τώρα, άκουσε. Ο Άρης στην αντιποληψία. Αν χάσει τον Μπακ δηλαδή. Εκεί θα αρχίσει όλο τον ταβαντούρι. Γιατί έτσι γίνεται. Τι να σου πω τώρα και τον Μπλατ να έχει, θα τα ακούσει. Αν αυτό. Εντάξει, τώρα το χαιρό πολύ. Αυτό δεν είναι μέτρο σύγκριση. Είναι. Μέχρι στις ομάδες Θεσσαλονίκης αυτό είναι. Άμα χάσουμε από τον συμπολίτη. Αρχίσουμε τα πανηγύρια. Δηλαδή, LeBron James να έχεις να πούμε, θα φάει σπόρια. Ναι, ρε, LeBron, να πούμε, πιανόλα. Γιατί τότε που σε θέλαμε. Πού ρε, ξέρω εγώ, τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, ακούω. Ναι, γρήγορα για να... Τελειώσω μισό λεπτό. Ναι, έχουμε γραμμούλα. Μπορεί να λευτέρεις. Και φίλοι στην Αριανή, όχι, μπορεί να είναι Αριανός να ακούσει. Ναι, γι' αυτό. Ναι, να σε ακούσουν Αριανή. Μισό δευτερόλεπτο. Έτσι στην αντιπολισία που είναι ο Άρης, ήθελε ένα όνομα σαν το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης λόγω ονόματος θα κερδίσει σφυρίγματα και παιχνίδια και Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αυτό. Δείχνει ότι ουσιαστικά για να έρθει ο Γιαννάκης, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποιο μπάτζετ από πίσω. Δεν θα είναι έτσι. Είπε 300 και άντε να το πάει 500. Άκουσα λιγά. Μάλιστα, τότε είναι και ο Γιαννάκης είναι στην ανυπολιψία. Από 300 να το πάει 500. Τώρα, επειδή ο Λάσκαρης ήρθε με όνειρα, ασχέτως τώρα αυτό το μπλέξιμο που έχει με τα 60 εκατομμύρια και τη δέσμευση των κεφαλαίων του, δεν έμεινε αυτό στα 60. Θέλω να πιστεύω, τέλος πάντων. Αλλά εγώ πιστεύω μπορεί να επενδύσει απάνω στο όνομα του Γιαννάκη και να κάνει την ομαδάρα του μέλλοντος. Μάλιστα. Εντάξει. Αισιοδοξία, χαρά μάλιστα θα έλεγα εγώ. Πολύ. Αλλά.
ανανεώνεται το ηθικό των φίλων του Άρεως που είχαν πέρυσι μια δύσκολη χρονιά. Γιαννάκη Παναγιώτη, κάτω από αυτά. Έτσι. Αλλά ήταν το όνομα που έπρεπε να έρθει να φύγουμε από την ανυποληψία και θα είναι σαν πόλος Έλξης για τα ονόματα του εξωτερικού. Και εσύ Γιαννάκη πάρ' τους στα μυαλά τώρα θα τραγουδάτε όμως. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα. Έγινε, σε φιλούμε Νίκο μου. Τσάου τσάου. Ξεκινήσαμε επιθετικά κυρίες και κύριοι με την επικαιρότητα, η οποία θα απασχολήσει σήμερα τα αθλητικά, τα ραδιόφωνα, δηλαδή το τι θα συζητηθεί. Σίγουρα το θέμα του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος έρχεται στην ομάδα του μπασκετικού Άρεως, βεβαίως βεβαίως. Και από την άλλη μεταγραφή, επιστροφή, μάλλον θα έχουμε επιστροφές του Μακ στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα δύο νομίζω δεσπόζουν στην τηλεφωνική ημερήσια διάταξη. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ίντερνετ λίγο να... Τι να... Δεν παίζει το ίντερνετ. Δεν παίζει το ίντερνετ και μπορώ να σας ακούω. Καλά, δεν πρόκειται να φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χάλασε τώρα, άστο. Έγινε. Τσάου. Δεν έχουμε ίντερνετ, δεν θα μας ακούσει ο λαός. Αμάν. Στα πέρατα του κόσμου. Τι να κάνουμε, θα πάμε αναλογικά, θα πάμε από τα FM, θα πάμε από τα αυτοκίνητα, θα πάμε από τους παραδοσιακούς τρόπους διαχείρισης. 5-6 του Ιούλη, Αγίων 24 Μαρτύρων. Και εορτάζουν για κάποιο λόγο ο Λύκειος, ο Λυκείας, η Λυκεία, ο Σάτος, Σάτο Άρης. Γιορτάζει ο παρελθοντικός με Γιαννάκη, μάλιστα τότες. Και ο καλύτερος που εορτάζει το καλύτερο όνομα και το υιοθετούμε σαν μία από τις γιορτές που θα έπρεπε το λόγο επειδή να δίνει βάση και να το έχει και σαν αργία. Γιορτάζει και ο Σάτυρος. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους Λύκειους, στις Λυκείες, τους Σάτους και φυσικά στους Σάτυρους. Με καλές καιρικές συνθήκες, με περισσότερη ζεστούλα αυτήν την ημέρα. Πλησιάζει και το Σαββατοκυριακάκι μας, θα πρέπει να κουτσοβλέπουμε κατά και κόσμο σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει τις άδειές του. Μπαίνουμε σε ροή, σε φουλ αγωνιστικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν μειωθεί μάλλον και τα δρομολόγια του ΑΣΤ. Ο κόσμος δεν έχει βέβαια. Αυτό το κάθε φορά το καλοκαίρι. Εντάξει, να τα μειώσεις τον Αύγουστο, πάει και έρχεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει μειωθεί στην πραγματικότητα. Να πεις μετά τις 20 του Ιούλη που φορτώνουν όλοι οι άδειες, αλλά στην παρούσα φάση δεν έχει φύγει ο κόσμος από την πόλη. Οπότε τα λεωφορεία το πρωί είναι υπεργεμάτα. Ο κόσμος πάει στις δουλίτσες του. Δεν μπορεί να αρχίσει να πηγαίνει και με τα πόδια. Δεν θέλετε λεωφορεία. Έστω και αυτά τα λίγα. Μπορεί και να μην τα έχετε γιατί... Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία από χθες, όπως διαβάσαμε για πολύ καιρό πιο μπροστά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται να επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρια. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως και 31 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, γενικότερα για όσους μπορεί να ταξιδέψουν από 10 έως 30 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 34, στην Κεντρική από 15 έως 35, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 17 έως και 34 και στην υπόλοιπη περιοδική χώρα από 17 έως 35 και στα νησιά του Αιγαίου από 19 έως 28. Πού να τρέχετε τώρα στα νησιά του Αιγαίου, πάτε εκεί στο Νότο, έχουμε δικά μας νησά. Πάτε στις Κάθο να πανηγυρίσετε με τον Τάνο που είναι ο μεγάλος νικητής από χθες της διοργάνωσης που καθήλωσε το σύνολο των Ελλήνων στους δέκτες του, στο Survivor, ο πρωταθλητής, ο νικητής που πήρε το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Περιμέναμε τι ώρα πήγε, μια μισή ώρα το βράδυ. Εντάξει ρε παιδιά, έχετε το μεγαλύτερο show σε ακροματικότητα, αλλά έχετε και κόσμο που δουλεύει τα πρωινά για να ενημερώσει αυτά που γίνονται το βράδυ. Τα λάβατε. 2-31-02-87-38 για το τηλέφωνο επικοινωνία μας. Εφάμ, ναι, εκεί το μυαλό μας είναι. Εφάμ. Εφάμ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Σήμερα θα δώσουμε γυαλάκι από τα Opticon Express, όπως πράττουμε καθημερινά, αλλά θα δώσουμε και ένα εισιτηριάκι για τους Monophonics, οι οποίοι αγωνίζονται στο τερέν
και στο Εθνικό Στάδιο Μονής Λαζαριστών. Μην πάτε σε κανένα κηπεδάκι Σταυρούπολη. Θα δώσουμε μία μονή σήμερα για τους Monophonics. Τα εισιτήρια της προπόλησης, τα περισσότερα έχουν εξαλειφθεί πλέον, είμαστε στα 22 ευρώ, οπότε καλή προσφορά για κάποιον που θέλει να πάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στον Πάτ. Καλώς το να, καλώς το να. Από ό,τι φαίνεται η παρέα σου ήταν φανατική που survive. Τι εννοείς? Δεν ακούω κανέναν μαζί σου ή καμία. Α, ναι, 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 καθίσανε να το δούνε και θα έρθουν σε λίγο να τα σχολιάσουνε. Θα έρθουνε, θα έρθουνε. Η διαφορά είναι ότι εσύ βεβαίως μέσα στον αντιεπαγγελματισμό σου είσαι και επαγγελματίας. Ξυπνάς το πρωί, πολωνότι κάθισες και τα λοιπά, έτσι. Πέραν από την προσφορά σου στον αέρα της πόλης, βέβαια, προφανώς είσαι και κλειδοκράτορας του σταθμού. Πρέπει να ανοίξεις, ναι, να σταρκωτήσω και τα λοιπά. Ναι, 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 κανονικά να ανοίξω τηλεοράσεις, τα πάντα, τα πάντα. Θα ήμουν πολύ καλός φροντιστής σε μια ομάδα. Να μαζεύω τις πετσέτες, να πλένω τις κάλτσες. Τέτοιος είναι ο ρόλος μου εδώ. Ναι, μου δίνεις αφορμή να σου χτυπήσω ο μεγάλος δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, τέλος πάντων όπως θέλει το παίρνει κανείς, αφού όπως θέλει το παίρνει και ο ίδιος. Έτσι, ο μεγάλος ραγκάτσης ξεκίνησε από φροντιστή στους λύκους, το λέει ο άνθρωπος. Α, ναι. Βέβαια, η ομάδα των Ιλτέξ Λύκων, τότε επί Ηλιάδη, στο... Α, σε πολύ καλή ομάδα ήτανε. Ήταν φροντιστής, βέβαια, παίρνουν κάτι φίλοι, το κολλάνε εκεί, το δέχεται, ναι, το σχολιάζει, γελάνε όλοι μαζί. Οπότε, Μπάμπη, ο Ραγκάτσης ξεκίνησε από φροντιστής στους λύκους και κατέληξε να είναι μεγιστάνας στον FM. Μεγιστάνας, αντιπαλός μας, αντιπαλός μας. 8-10, αυτό να ακούς κι εσύ, γι' αυτό έχεις μεγάλη αξία, πέραν από την εκπομπή, έχεις μεγάλη αξία και από το ότι το αντίπαλο βέως είναι ο τρισμέγιστος. Έξι. Η αξία του ηττημένου την δίνει η αξία του νικητή, κάπως έτσι. Την αξία του... Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είμαστε σε άλλο σταθμό, βέβαια. Καλά, όχι, δεν ακούω. Όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Αν τα καταφέρω εκεί 9 παρδέρα το παραδέκα, αφού χαιρετήσει όλους τους γνωστούς του από το στρατό, από την κλινική που γεννήθηκαν μαζί και τα λοιπά, περιμένω να ακούσω κανένα τρίλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αν έγινε κατά μεταγραφή, τα καταφέρνω μία φορά στις 15 μέρες. Γενικώς δεν ακούω. Εγώ όταν λέω, λέω εδώ, σήμερα πρωινή ζώνη, όποιος και αν είναι αυτός. Έτσι, εμείς είναι ο αυτός εκεί. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Και δεν είμαστε προσωπολάτρες ακριβώς. Έτσι. Είμαστε εκπομπολάτρες. Σωστός. Πρωί στο Λίμπερο που τυχαίνει πάντα. Δεν νομίζω ότι το σχεδιάζει ο σταθμός. Δεν τους έχω και τέτοια εμπιστοσύνη τους ιδιοκτήτες. Ναι. Αλλά τυχαίνει πάντα αυτή η σύγκρουση των πλανητών και μας δίνει αυτά τα ωραία αποτελέσματα. Μάλιστα. Πότε Μάριο, μάλιστα. Παναγιώτη, πότε Μπάμπη, περνάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν δώσουμε το έναυσμα για διαφημίσεις, να μην στεναχωρούμε και το φίλο μας που χθες βγήκε μετά. Και πάση περιπτώσει είναι αυτός ο φίλος που λέει παλιοκαιρίσιος και βγαίνει και ναι, είναι ναι, διαφημίσεις και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Τέλος των πάντων. Γιατί είπαμε, έχουμε ένα rotation εδώ. Έχουμε μια μέθοδο. Και είμαστε συντεταγμένοι όχι ιστορίες, ο καθένας την ώρα του, το μικρόφωνο του. Έτσι. Λοιπόν, έχεις αποτιμήσει να κάνεις κανένα trip στις ακτές της Αλβανίας? Όχι, προσφάτως κάποιοι πήγανε και μου στείλανε φωτογραφία από το Ελμπασάν, αλλά δεν, όχι σε καμία περίπτωση. Για πες, έχεις κάποια πληροφόρηση από εκεί? Δεν πήγα. Εγώ 2-3 χρόνια πηγαίνουν διάφοροι φίλοι, ναι. Με παρακινούν, δεν βρήκα το χρόνο. Το καλοκαίρι μας είναι 2 εβδομάδες βαριά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δεν βρήκα τον χρόνο, αλλά επειδή το συζητούσαμε χθες, έτσι, προφανώς και οι αλβανικές ακτές, άμα δει κανείς, δηλαδή, και το σκεφτεί σαν συνέχεια εκεί, το μαθήμα της Δυτικής Ελλάδας και τα λοιπά, ναι. Λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ όμορφα τα μέρη, και επίσης λένε ότι μολονότι και οι άνθρωποι εκεί έλκονται πια από τον πλουτισμό και το εύκολο κέρδος, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δωματιάκια καινούργια, οι οποίοι είναι πιο λογικοί από το απόλυτα φυσιολογικό που θεωρεί ο Έλληνας. Δηλαδή σε τιμές που πεις να πας για μια εβδομάδα και να μείνεις 3. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί. Πάντως κάποιοι φίλοι έχουν πάει και έχουν παίξει στην Αλβανία. Θα πάνε να παίξουν και τώρα.
Γενικά υπάρχει ένα άνοιγμα. Θα το ψάξουμε κι εμείς. Να παίξουμε κι εμείς. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί έτσι τα γνωρίζουμε τα Αμέρικα, κατά ψέματα. Από μας καλούν για κανένα live κάνουμε διακοπές. Εντάξει, ναι, κοίταξε. Ό,τι και να μου πούνε, δεν θα μπορούσα να πάω, ξέρω εγώ, στον Μπουργκάς, στον πύργο, στη Βουλγαρία, επάνω να κάνω στη Μαύρη Θάλασσα μπάνια κτλ. Για κανένα λόγο. Στην Βουλγαρία, στη λίμνη Πάλατον, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Στη Ευρώπη, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά στις ακτές της Αλβανίας. Τους ανθρώπους εδώ τους γνωρίσαμε τόσα χρόνια. Ζούμε μαζί. Έτσι, και αν σκεφτεί κανείς τώρα επί του σοβαρού ότι όταν ήρθανε και έμεινε αυτό το περίφημο ο Αλβανός, ναι, 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 δεν παρέπεμπε σε εθνότητα, αλλά... Μειωτικός χαρακτηρισμός, ναι, 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 ναι. Που ο Έλληνας θεωρούσε υποδιέστερο, ναι. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή οι άνθρωποι, νομίζω στην πλειοψηφία τους απέδειξαν πόσο εργατικοί και σοβαροί και οικογενειάρχες είναι. Βεβαίως. Εγώ το παραλληλίζω και έτσι, γιατί να μην είναι και κατά αυτόν τον τρόπο και σοβαροί επιχειρηματίες, μιας και έχουν μια όμορφη χώρα, αυτό είναι βέβαιο, η χώρα των αετών είναι άλλωστε. Έτσι. Έτσι. Εγώ λέω ότι θα έχει πολύ από εμάς. Ίσως να έχει κρυμμένες ομορφιές, αν σκεφτείς ότι πιο κάτω έχουμε το Ιόνιο που είναι πανέμορφο, πιο πάνω είναι οι δαλματικές ακτές. Που μου έχουν πει τα καλύτερα. Οπότε κάπου στη μέση λες να είναι τόσο άτυχοι να μην έχουν τίποτα. Κάτι θα έχουν. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Απλά δεν είχε διαφημιστεί και δεν είχε βγει στην επιφάνεια. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι θέμα πρόμο. Θα το δούμε. Όποιος φίλος ξέρει κάτι ή όποιος πάει φέτος. Θα μας πει. Έτσι, θα μας το πει. Καλά, και κάποιος φίλος που είναι από εκεί. Προφανώς. Θα έχουμε σίγουρα πολλούς ακροάτες. Φυσικά. Λοιπόν, καλή μας μέρα, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο. Σε ευχαριστούμε, Παλιοκερίσκια. Το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ από τον φίλο μας τον Παλιοκερίσκιο, που είναι κόσμο γυρισμένος, αλλά έθεσε και ο ίδιος μία απορία. Μάλλον θα το σκέφτεται τι συμβαίνει στις ακτές της Αλβανίας που ενδεχομένως να είναι αρκετά δελεαστικές και από άποψη τιμών, μη τι άλλο, και από άποψη οικειότητας με το περιβάλλον για να κάνεις τις ωραίες σου διακοπούλες. Αυτό το καλοκαιράκι. Λοιπόν, συζητάω συγγνώμη στη γραμμούλα που περίμενε, διότι έχουμε ξεπεράσει κατά 4 λεπτά το προβλεπόμενο. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε εδώ να συνταχθούμε στο λόγο, επειδή με πάρα πολύ πλούσια θεματολογία και σήμερα, όσοι δείστε να λέμε, περιάναμε και ιδάτο δηλαδή, θα ξέρετε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή πάβω να είμαι πλέον μοναχός. Η συντροφιά μου έχει έρθει και νωρίτερα από ότι το είχαμε προγραμματίσει, καθότι δεν μπορούσε να μείνει χωρίς την εκπομπή. Έτσι, πες την αλήθεια. Όχι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Καλά, το βρήκες. Πες την αλήθεια όμως. Αυτό είναι. Ό,τι βόλεψε να έρθεις τέτοια ώρα. Γιατί βλέπω και τρομάζω για την προηγούμενη εβδομάδα που... Πάλι νωρίτερα ήρθα. Όταν είχε δει η Ελένα... Αχ, μπαμπι, κάνεις 7 η ώρα, τέλεια. Μια ώρα παραπάνω ύπνο, θα έρχομαι 8. 2. Η οποία βέβαια η Έλενα μας με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και σένα. Ναι, 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 ναι. Γιατί... Μ' αρέσει που... Είναι, ναι, 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 ναι. Όχι, θα... Έχεσαι τους προβληματισμούς. Ναι, θα ασχοληθούμε όλοι οι ακροατές σήμερα, διότι ήρθε εδώ... Στα στούντιο του Λίπερο 107,4 έχω, λέει, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πού να πάω διακοπές? Αύγουστο. Αύγουστο, ό, μα. Και θέλω 15 Αύγουστο. Θέλεις και 15 Αύγουστο, στενεύεις τα περιθώρια και θέλεις Κυκλάδες αποκλειστικά. Όχι, και Κρήτη. Και Κρήτη, και... τη δεχόμαστε. Όπου υπάρχει ελεύθερο σπίτι, δωρεάν, άδειο. Και εγώ αυτό ψάχνω, μην νομίζεις. Μαζί. Θα λέω να μαζευτούμε όλοι τζαμπατζίδες εδώ του λόγου, επειδή να πάμε ένα team, ρε παιδί μου. Είμαστε πολλοί. Ή κάποιος που να το νοικιάζει φτηνά. Πάλι το δέχομαι, βλέπεις. Το δέχεσαι. Ναι. Σε ψυχάρα, Έλενα. Σε ψυχάρα. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ο Άνατος. Αυτός έχει σίγουρα μια πρόταση για σένα, Έλενα μου, να σου στείλει διακοπές. Τι κάνεις, παφούλια μου? Καλά, η Έλενα είναι. Η Έλενα είναι και ψάχνει. Έχεις κάπου σπίτι σε κανένα νησί, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, σε κανένα κοσμικό τέτοιο να στείλουμε την Έλενά μας? Να το κανονίσουμε. Να το κανονίσουμε. Βόλεψε εδώ, σε παρακαλώ. Θα το κανονίσουμε. Να σε βολέψω, γιατί? Τι είμαι εγώ, πρόεδρος? Να σε βολέψω. Υποπρόεδρος, εσύ δεν πας συνέχεια σε όλα τα νησά εκεί? Σ' ακούμε, πηγαίνεις στη Χίο, πηγαίνεις στη Σάμο, πηγαίνεις στο ένα, πηγαίνεις στο άλλο. Εννοείται, παντού. Αυτό, κανόνισε και την Έλενα μας στην καψερή που θα ξεμείνει εδώ στην πόλη. Κάτι λέω εγώ, έλα να κάνουμε εκπομπή. Παναγία. Ναι, ήμουν χτες εκεί. Πού, σε ποιο, πού ήσουν εκεί? Είδα το Σαγόρα. Α, το μάλιστα, ήρθε στον Λίμπερο δηλαδή. Ναι, ήμουν εκεί. Μπράβο, αγόρι μου. Και πέρασα από εκεί, δεν σε είδα, εσένα, κόλασε νωρίς. Τι να κάνω.
Σκόλασα. Σκόλασα νωρίς, 10 η ώρα. Παλιά σκολούσα 8. Οπότε... τι ώρα πιάνει, 7 η ώρα. 7 η ώρα πιάνω. Α, Παναγιά, και χριστέ, αισθάνομαι σαν στη βιοτεχνία τώρα, ναι. 7 η ώρα, ναι. Θες να έρθεις από τις 7, Παναγιά και Χριστέ, μην. Όχι, είμαι Ουρανούπολη, μπαίνω μέσα. Να, να σου ωραίο στο Ουρανούπολη, Ουρανούπολη. Αχ, εδώ Έλενα μου. Να πω Αγιώρος. Να πεις Αγιώρος, απέναντι Αμουλιανή. Η Έλενα τι κάνει, πού είναι η Έλενα, να μου ζητήσει μου λίγο. Εδώ είναι η Έλενα. Εδώ είμαι, ναι. Τι κάνεις. Να, καλά, νάτος, εσύ. Να τους τα σαλιά, σαλιά, σαλιά. Δεν είμαι και τόσο καλά, γιατί σας σκέφτομαι όλη μέρα. Πώς τα λέει, έτσι μαθαίνω. Η Δήμητρα είναι πολύ καλή, να είναι αυτή η Δήμητρα. Δηλαδή. Ωραία. Πέρυσι μιλάς με την Έλα και μιλάς για τη Δήμητρα, ε. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Θα σε κλείσουμε για αυτά που κάνεις. Είναι μέγιστα λάθη που μπορείς να κάνεις απέναντι σε μια γυναίκα. Κλείστον. Εκτός αν το κάνει η Έλενα μου για να σε καψουρέψει. Oh, κατάλαβες. Δεν θέλω τέτοια κόλπα. Δεν θέλουμε ποτέ κόλπα. Ποτέ τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Έτσι. Είμαστε σωστοί. Έτσι, έτσι. Πού να τη στείλουμε, πες ένα νησί που να τη στείλουμε διακοπές. Την Έλενα λες. Ε, ποιον? Πες ένα νησί. Σάμο. Σάμο, καλό. Σάμο. Καλός είναι. Μακριά, μακριά. Ξέρει, παιδί μου. Πού θες να πας, κούκλα μου εσύ. Πού θέλεις να πας, κούκλα μου. Κυκλάδες. Πού? Κυκλάδες. Κυκλάδες θέλει η Έλενα μας. Ωραία, έλα, πληρώσεις και να σε στείλω εγώ. Εντάξει, ωραία. Έλα, να πληρώσεις και να σε στείλω. Μια χαρά. Να σε καλά, παφουλιά μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έχω για σένα τη λύση, τη βρήκα, τη βρήκα. Θα πας Ικαρία. Πίστεψε με. Όχι. Να, μπες και εσύ μέσα, μπες και εσύ. Αγαπείς, αγαπείς Ικαρία. Να τη είδες. Ικαρία. Με το που ακούς, η Ικαρία μπήκε Ικαρία μέσα εδώ και χρόνια και χρόνια τώρα. Λαχτάρα, ναι. Που δεν είναι καριώτικος ο σκοπός, αλλά με αυτό το μικρόφωνο κάθε φορά. Συλλεμένα Ικαρία. Συλλεμένα, όχι. Συγγνώμη, αλήθεια. Να τη. Τη βρήκα με την ιδιοσυγκρασία της ότι. Όχι, Έλενα δεν είναι. Έλα, μίλα πιο κοντά στο μικρό. Είναι. Για πού είμαι. Είναι για. Για Μύκονο. Όχι καλέ και εσύ αμέσως μη δείτε ένα κορίτσι να ασχολείται με τη μόδα να το βγάλετε το όνομα. Όχι είσαι ίσα. Ναι. Να πάει εκεί να... Όχι. Όχι εγώ θα, που θα σε πήγαινε. Πού να πάω έτσι να βολεύει. Να βολεύει. Μη μας πιάσει και... Προβληματίστηκα τώρα δεν κοιτάει στα μάτια το κορίτσι. Εδώ βολεύει. Να αποχωρήσω εγώ μήπως. Ναι μηχανιών εδώ. Έλα βρε τώρα βρε κάτσε. Κάτσε βρε κάτω, κάτσε βρε κάτω 5 λεπτά και να σε δούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πήρε εδώ, πήρε εδώ. Πήρε εδώ ο Κρις για να μας δώσει τα φώτα του. Τα φώτα του. Μην την πεις καμιά Κατερίνη τώρα να τη στείλουμε την Έλενα. Όχι, καταρχήν η Μύκονος είναι το νησί των Κλαρινογαμπρών. Ναι, μάλιστα. Δεν, θέλω, δεν θέλουμε Κλαρινογαμπρούς. Την ξέρει. Η Έλενα μας είναι ποιοτική. Θέλω να τα συνδυάσω όλα. Όλα, όλα. Χανιά. Εγώ έχω να προτείνω. Χανιά. Μπράβο το κορίτσι, αν το έψαχνα. Μέσα εσύ με χανιά. Χανιά, αλλά δύσκολα χανιά. Δύσκολα, είναι πολύ ακριβά. Λέμε κάτι πιο έτσι αυτό. Όχι, ρε, εσύ. Βάρνα. Βάρνα, λέ. Τι βάρνα, ρε. Πάνω εκεί πέρα στη μαύρη θάλασσα να πούμε. Ακριβώς, ναι. Μέσα στους Βάλτους. Είσαι τρελός. Γιατί, ρε. Στην Κατερίνη της Βουλγαρίας. Όχι, Κατερίνη της Βουλγαρίας. Μπορεί και χειρότερα, μη σου πω. Εμένα είναι το όνειρό μου να πάω εκεί πέρα. Στη Βάρνα είναι το όνειρό σου. Ναι. Για ποιο λόγο? Εγώ που καταρχήν είμαι προσκυκλημένος του χρόνου στην Ήπιζα. Του χρόνου στην Ήπιζα. Του χρόνου θα πάω, ρε φίλε. Γιατί δεν πας και τώρα. Δεν μάζεψε λεφτά ακόμα. Γιατί σε προσκαλέσαν του χρόνου στην Ήπιζα. Έχω φίλη Ισπανίδα. Α, και ξέρεις. Όχι, μένει στη Βαλένθια και θα περάσω από το καράβι απέναντι. Α, την πάρω. Θα περάσει το καράβι. Πώς τη λέει τη φίλη σου. Να φιλοξενούμε στη Βαλένθια. Μάλιστα, γιατί δεν πας τώρα. Δεν μου το είπε τώρα, δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνει, θα πας εκεί στο μπαράκι του Μανόλο, το ξέρεις, το Μανόλο αυτό με το τύμπανο που βαράει. Έχει ένα μπαράκι, θα πας εκεί. Ναι, χωρίς πλάκα. Ναι, θα πάω να πιεις ποτάρες. Όχι, η γνωστή μου τώρα σπάζουν από το Πανεπιστήμιο, την ξέρω. Ναι. Μένει στη Βαλένθια, έχει ταβέρνα εκεί πέρα. Εγώ ήδη εκεί. Ελληνική ταβέρνα, παρακαλώ. Εγώ ήδη θα ήμουν εκεί. Θα έβρισκα τα λεφτά να πάω. Σε ταβέρνα φιλοξενούμενος. Κάτσε, έχει αυτά τα ισπανικά, τα παέγια και αυτά ή ταβέρνα, ταβέρνα τώρα. Ελληνική λέει, ελληνική ταβέρνα, είναι παντρεμένη με Έλληνα. Α, είναι παντρεμένη. Εντάξει, μπορεί να το γυρίσει στο ισπανικό και τέτοια, δεν ξέρω. Κλείσε ένα live εκεί να παίξουμε. Πάνε, θέτος. Έχουμε παίξει σε ελληνική ταβέρνα στο Αλικάντη που την είχε Αλγερινός. Θα σου κλείσω. Παιδιά, θα σας πω, ναι. Κλείσε. Έγινε, γεια. Όχι, κλείσε, να πάμε. Όχι, κλείσε τη γραμμή. Έχουμε παίξει εκείνη μυθική ταβέρνα. Μακράν ό,τι χειρότερο έχω φάει φυσικά σε ελληνικό φαΐ.
Και όχι μόνο αυτό, έχει κανονίσει ένας φίλος εκεί στο Αλικάντε να κάνουμε ελληνική βραδιά με τα δύο μέλη της ορχήστρας μου. Και εγώ είχα πάει, ας πούμε, παίζαμε αλλού Σαμπατμανίδης εκεί σαν ελληνικό ρεμπετικό και πλήρωσα 35 ευρώ το κεφάλι να δω την ορχήστρα μου. Μιλάμε το απόλυτο fail. Αυτός που τα κανόνισε ο φίλος μας ήταν τόσο μπουφός που πλήρωσε και ο ίδιος. Δεν κανόνισε ένα τραπεζάκι να πούμε, ξέρεις εκεί πέρα. Είναι. Στο Αλικάντε. Ναι. Είναι κάτω από τη Βαλένθια. Είναι στην επαρχία εκεί τη Βαλεντσιάνα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Πήγατε να παίξετε εκεί. Ναι, παιδί μου, πού θα πάμε. Σας έκανε τα έξοδα. Τι συνεργάτε ταξίδευσε. Στο Κυλκή τη Ισπανία πήγαμε. Πού θα πηγαίναμε. Α, πολύ ωραία περάσαμε καταπληκτικά. Α, έχετε και tour εκτός Ελλάδος. Βέβαια, Γρανάδα, Βαρκελόνη και Μούρθια έχουμε παίξει. Βεβαίως, βεβαίως. Σεκούντα Division. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καληνύχτα, κάτσε, έχουμε γραμμούλα, έχουμε γραμμούλα. Πες γρήγορα, πες γρήγορα νησάκι. Πες γρήγορα νησάκι λέμε. Έχω να πω ένα νησί, ένα νησάκι για την κοπέλα. Ναι, ναι. Τη Φορμεντέρα, η οποία είναι απέναντι από την Ήπιζα. Μάλιστα, πιάσαμε. Εξαντλήσαμε τα δικά μας τα νησιά. Θα πάει η Γαβδοπούλα. Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Πιο νότια δεν μπορούσαμε να τη στείλουμε. Καλημέρα, καλημέρα, θα σε βρούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Ακούγεται έμπειρος τώρα εδώ, θα μας πει. Πολύ ταξιδεμένος. Ναι, τον βλέπω μέχρι βαριά μέχρι Αμουλιανή. Έτσι από τη φωνή. Λοιπόν, Έλληνα, ένα είναι το νησί. Ένα είναι το νησί. Τι? Σύφνος. Σύφνος. Α, την είπαμε την ιδέα, αλλά πολύ... Σημίτης. Να είσαι στα 35 σου. Γιατί κοιτάς εμένα. Γιατί κοιτάς εμένα. Όχι, γιατί απέναντι μου. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, να πάρεις το σύντροφο της σύντροφου και να πάτε. Όχι. Άκουδα τώρα τον παλιό. Η Έλενά μας είναι 20-22. 22-23. Εσύ που φαίνεις τέτοιες ηλικίες από απέναντι. Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος γιατί Σύφνο μπορεί να έχει κάτι που δεν ξέρουμε. Για πες. Καμία σχέση. 25χρονη, 30χρονη. Ναι. Άντρες, γυναίκες, ναι. Είναι η νέα Μύκονος. Μάλιστα. Από πότε? Έχει μια πενταετία τώρα. Δεν κλαις. Δεν κλαίω. Απλά προσπαθώ να σας πείσω για κάτι που άμα πάτε θα λέτε καλά που μας το είπε. Αλήθεια. Μπορεί, εσύ έχεις πάει. Και ξέρει. Ναι. Πότε πήγες? Εγώ. Ποιος? Πέρυσι, 15 Αύγουστο. Πέρυσι, 15 Αύγουστο. Πέρυσι, 15 Αύγουστο. Μάλιστα. Συγγνώμη, πριν το 15 Αύγουστο. Μάλιστα, είναι η νέα Μύκονος. Η Σύφνος, μάλιστα, δεν ξέρω. Τώρα με προβληματίζει. Είναι μικρό νησί. Ναι. Ναι. Και όλοι γίνονται μια παρέα και είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι το λέει αυτό. Αλλάζουν τα θέματα. Μάλιστα. Δεν κακό. Δεν κακό να γίνουν μια παρέα και μετά τα παιδιά. Να σου πω κάτι και στη Θεσσαλονίκη, όλοι πολύ μια παρέα λέει. Πού τον βλέπεις εσύ αυτό. Τον Σιμίτη τον είδες στη Σύφνο. Δεν έτυχε, δεν είχα την τιμή. Μάλιστα. Τον έχω δει άλλη φορά. Πού? Κοντά. Πού? Επί Πασόκ. Έτσι. Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Περίοδο εκθέσεως. Έκανε βόλτα στην παραλία κάτι μία η ώρα το βράδυ και εμείς κάναμε βόλτα. Ωραία, το βράδυ. Εκεί πέρα τη συνοδεία. Έτσι. Και δεν μας άφησε να περάσουμε. Ντροπή, να μην χαιρετήσετε τον πρόεδρο. Μάλιστα, κρατάμε τη Σύφνο. Τη Σύφνο, εμένα με έπεισες. Θα με θυμηθείτε, παιδιά. Ωραία, θα με θυμηθείς. Μέσα, θα δούμε. Γεια σου. Έγινε survivor, δεν μας είπες. Συγγνώμη, ρε Μπάμπη, τώρα. Έτσι, πλάκα μου κάνει. Είναι μεγάλο ο Μπάμπη. Συγγνώμη, τώρα μιλάμε για κάτι τόσο σοβαρό και. Εντάξει, θα την πάρει μετά να πούμε. Επειδή τον είχα στη γραμμή, γι' αυτό. Εναλλακτικά για μένα και για σένα, Μπάμπη, που είμαστε αυτοί. Αλόνισο. Αλόνισο πέρασε με το καραβάκι, ναι. Σκιάθο Σκόπελο. Σκιάθο με τον Τάνο. Έχει πάει εδώ. Σκόπελο. Σκόπελο θα πάνε γονεί μου. Καλησπέρα σα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μα ακούει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ στην κούλα μα. Εγώ δεν θα μιλήσω για το θέμα. Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα. Και καλά έκανε, κούλα μου. Δεν μου λες. Να τη στείλουμε στο Σοχό. Η Αναστασία είναι ή η Έλενα. Η Έλενα. Γιατί, ναι, εντάξει, δεν άκουγα από την αρχή και οι φωνές τους λίγο μοιάζουν να δεν ακούσω από την αρχή ποια είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλενα, καλά είσαι. Καλά, καλημέρα. Ψάχνουμε, τι καλά τώρα, δεν έχει φάει το άγχος εδώ. Ενώ η άλλη Έλενα, δύο Έλενες έχουμε στο στούντιο, δεν έχουμε μόνο μία. Έλενα στο τετράγωνο. Γιατί, κουράκι μου. Τι θα έφαγε το άγχος. Γιατί αγώδικα, δεν ξέρει πού να πάω, πού να πάει. Θα κάνω. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να επηρεαστείς από κανένα. Ναι.
και πρέπει να αποφασίσεις μόλις σου και μπορεί να περάσεις καλά. Έτσι, μάλιστα. Σαν να την κάνουμε μεταγραφή είναι. Την Έλενα, σαν να θέλει... Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τον επόμενο σταθμό. Γιατί όσο ακούς τόσο προβληματίζεσαι. Αυτό σημαίνει. Αυτό γίνεται. Follow your heart, Έλενα. Άρα θα τους ακούσεις όλους τώρα σήμερα. Να σε καλά, κούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα, έλα, έλα. Ποιος έλα, είναι? Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Δύο Έλενες εκεί. Δύο Έλενες εκεί. Θα τις βάλω να μαλώνουν. Όχι. Είναι η ωραία Ελένη. Και οι δύο. Εννοείται. Είναι. Ξεκάθαρα. Είναι... Την κοιτάμε και οι δύο. Εγώ κοιτάω αλλού. Εγώ κοιτάω αλλού. Δεν κοιτάω αλλού. Γιατί. Όχι, είμαστε και οι δύο. Γιατί η μία είναι ξανθιά. Η μία είναι μελαχρινή. Εντάξει, όλο το καλοκαίρι. Και οι δύο είναι μαυρισμένες χιλιοκαμένες όλο το καλοκαίρι είναι εδώ στο στούντιο. Τα κορίτσα, εδώ θα πει να σας πούνε αθλητικά, ομόδα. Τα πάντα. Αϊμπούντου είναι με τη. Αϊμπούντου είναι. Θέλει να πάει σε τροπικό νησί. Τώρα να σας πω κάτι σοβαρό. Αν ήμουν ο Μάριος Λαμάς, θα σας είχα διαγράψει από φίλους μου. Γιατί? Γιατί. Μας ήρθε τώρα... Ο Μάριος φρόντισε πριν οτιδήποτε να μας διαγράψει από φίλους του, έτσι κι αλλιώς. Αν είμαστε καλά, πριν μερικές μέρες που ήμουν εγώ εκεί και μας είχε ζαλίσει η Μελαχρινή ότι θέλει να πάει σε τροπικό νησί και το ένα και το άλλο, αν είμαστε καλά. Έρχεται ο Μάριο και τη ρωτάει, δεν την ήξερε. Λέει, πού θα πας διακοπές? Με άλλη την μπερδεύεις. Η Αναστασία ήταν εκείνη. Άλλη εκπομπή. Άλλη εκπομπή. Άλλη κοπέλα του στουντίου, ναι. Λάθος αναφορά, δεν πειράζει. Με ζάλισες μετά. Ζαλίζομαι. Σε φιλό, παίρνω γραμμούλα. Κάτι άλλο. Γρήγορα. Δεν δουλεύει το ίντερνετ, γιατί ήταν να πάρει ο Αράου σήμερα. Έτσι. Θα πάρω. Έτσι. Αν θα πάρει, θα το πεις όταν θα έρθει και θα το πληρώσουμε να φέρει ένα φοντί. Τι είναι το φοντί τώρα? Είναι το εθνικό τέτοιο της Λευκίας. Το φοντάν τι είναι? Πάς το φοντί. Το γελιοποιείς. Το φοντί είναι ένα κασαρολάκι όπου κάθεσαι τώρα για να φας, έχει από κάτω, ζεσταίνεις το λάδι, βάζεις από κάτω και ένα καμινέτο. Μάλιστα. Και ο καθένας έχει από ένα μακρύ τσιμπητήρι. Μάλιστα, το μακρύ του και το κοντό του δηλαδή η Ελβετή. Σταμάτα ρε, αυτό άμα σταμάτα ρε. Το Αστερίξ στο Ιδρύτερο. Ναι, ναι, το ξέρουμε, στα όργια που κάνανε, τα φοντί με τα όργια. Ναι. Α, μπράβο, τα φοντί. Έχω διαβάσει, τυρί. Και όποιον η μπουκίτσα έμενε έπεφτε μέσα, το πετούσαν στην παγωμένη λίμνη. Λοιπόν, κάτσε να πάρω γραμμούλα. Εδώ έχουμε το θέμα έχει ανάψει. Καλά. Φιλιά, φιλιά. Δεν πρότεινες νησί για την Ίνα, Έλενα. Τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Να το Αράου, το βρήκε. Είδες, το βρήκε. Το βρήκε. Το βρήκε. Το βρήκε. Καλώς το Αράου. Καλημέρα σας, παιδες. Ναι. Έχετε πρόβλημα με το ίντερνετ σας. Τα ίντερνετ και θα τα αλλάξει, να χαλάσει. Πάλι χάλασε. Κάθε δυο λεφτά έχεις διακοπές. Μάλιστα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό να επιληφθώ. Οπότε μετά τις 10 μάλλον θα το δούμε το ζήτημα. Λόγω επειδή δεν θα ακούσουν οι ίντερνετικοί. Ναι. Τι έλεγε ο κύριος για το Αράο, δεν κατάλαβα. Λέει ότι θα πάρεις τηλέφωνο. Ποιον να πάρω τηλέφωνο? Τον Μπάμπη, τον Πατμανίδη. Και σε πήρα, τι θέλει. Και τι έγινε, σωστά. Δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, πες μου που να. Δεν ζητούσε, ξέρω τι. Όχι, ρε, τίποτα. Καλά, δεν είπε τίποτα. Λέει αυτό το ίντερνετ έχει χαλάσει, δεν θα μας πάρει ο Αράου. Αυτό. Σε περίμενε, ήθελε να πάρει την εκπομπή. Αυτό σου έλεγε. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μισή ώρα εδώ πέρα. Α, τι να κάνουμε, πλακώσω εδώ τα τηλέφωνα. Ναι. Σε 10 λεπτά ακριβώς. Ναι. 12 φορές είχες διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, θα το δούμε. Θα το δούμε εδώ με τους τεχνικούς. Τι να κάνεις, κάνεις και να φας καμιά μπριζόλα. Μα, πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα. Αχ, πρωινιάτικα τώρα. Γιατί, σε ποιο νησί θα φάμε πολύ καλή μπριζόλα, πρωινιάτικα. Λοιπόν. Γεια σου, Έλενα. Α, καλημέρα. Πάνε να απαντήσουν και οι δύο. Σε ποια από τις δύο. Σε ποια από τις δύο, Έλενες. Έξτρα. Α, και χαιρετάω και την κούλα. Και την κούλα. Και να βγαίνει πιο συχνά η κούλα, γιατί η εκπομπή μου φαίνεται θα διαλύσει σιγά σιγά. Διαλύεται. Να σε καλά, Μπάμπη μου, σε φιλούμε. Επτάνησα έχουμε. Περίμενε να κάνεις τα ίντερνετ και σε εκεί πέρα και θα τα φτιάξω. Θα τα φτιάξω. Περίμενε. Άντε, γεια. Μας παραζάλισατε. Άντε, γεια. Θα σε κλείσω, Κλείσε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, να πάμε να κάνουμε και το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Ταξί, αντίπαξι. Σωστό. Για παρέα. Ταξί, ταξί άκουσα εγώ. Ταξί, αντίταξι.
Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Κολυμπουστό. Και εγώ ρε παιδιά, πολύ θέλω, αλλά για παρέα για τώρα. Παρέα, και με βάρκα έτσι να κάνει, ναι, να πας αντίπαξος να κάνει. Πόσα κορίτσια είστε, Ελένα μου, παρέα? Δύο. Εσύ και μία άλλη φίλη σου. Τέλεια. Τέλεια, λοιπόν. Και τα συζητάμε στον αέρα. Εκτός αν θέλετε να κανονίσουμε κάτι όλοι μαζί. Δεν έχει καθόλου ζωή το βράδυ, σωστά. Πού, ναι. Άστον. Ναι, δεν θα κάνει τίποτα, μόνο παραλίες. Δηλαδή θα δεις καταπληκτικές παραλίες, θα κολυμπήσεις φοβερά νερά. Τι να τα κάνεις αυτά, δύο γυναίκες μόνες. Εγώ πέρυσι αυτά έκανα, Μπάμπη. Ευχαριστώ. Εσύ φέτος πού θα πας? Ναι, ήρθε κατασταλαγμένη τώρα, το έχει. Αμάν, θα τη ρίξει την πυραμίδα για μένα. Τι γίνεται, για πες. Εννοείται ότι δεν έχω κλείσει, γιατί να έχω κλείσει. Ναι. Βιάζομαι. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε κλείσει. Λοιπόν, πορεύομαι. Ναι, όχι, αρχίσαμε τα πασοκικά τώρα, ναι. Σύβω τα Πάργα. Εντάξει. Η Έλενα τα έχει φάει με το κουτάλι από εκεί. Εντάξει, να πας. Προσύβω τα Πάργα. Ιδάλως. Ιδάλως, ναι. Υπάρχει και μία λίμνος στο τραπέζι. Λίμνος εδώ, τον παλιό. Όχι. Λίμνος, και μία. Εγώ θα ξαναπάω φέτος. Παρέα. Θα ξαναπάω λίμνο. Έχω πάει μια φορά. Ναι. Σου άρεσε. Έχει παιδιά παραλίες, θα το πω και να με πέσει φωτιά να με κάψει. Έχει παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Σαμοθράκτη να πει. Okay. Νησάρα, αλλά πρέπει να έχει δραστηριότητα. Να έχει νεύρο, να έχει νιάτα, να ανεβαίνει τα βουνά, τα λαγκάδια. Πολύ ωραία κατσικάκια όμως. Δεν τρέχω με τον Πάκο όλη τη χρονιά. Άμα θες κατσικάκια, δεν τρέχω με τον Πάκο όλη τη χρονιά. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Λοιπόν, Έλενα Μπούντο, αυτή ήταν η ενημέρωση για τα θέματα του Πάκου. Είδε, άμα κάνει μεταγραφή, πώ γίνεται κατευθείαν. Μείνε στην παρέα μα. Καλή μήνε. Τρέχουν μεταγραφέ, δεν βλέπει. Μείνε λίγο ακόμα. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που τώρα συνδέεται στην παρέα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express χαρίζουμε και σήμερα. Και μία μονή προσκλησούλα για τους Monophonics τη Δευτέρα στην Μολύ Λαζαριστών. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέριζε γραμμούλα. Καλώς το να. Καταρχήν εντάξει, Τεχανιά είμαι, Τεχανιά θα σου πρότεινα αγαπητή Έλενα. Να τα. Αλλά επειδή έχει να κάνει με πολλούς άνιωθους, έτσι. Ναι. Και εγώ θα σου στυλίσει Σύφνο. Σύφνο, νάτος, δεύτερο Σύφνο σήμερα. Σύφνο. Ναι, προσέξτε όμως. Για περίπτωση που μιλάμε τώρα για κάτι όχι τόσο γνωστό, διαδεδομένο που θέλει πολλές μετακινήσεις με αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, η Ρόδος ή κάτι άλλο. Ωραία, Σύφνο. Σκέψη τώρα μιλάμε και διασκέδαση για έχει. Δύο κοπέλες πάνε για κοπές. Και διασκέδαση έχει, ωραία. Ναι. Και θα βρεις κόσμο μόνο του δηλαδή και ναι. Θα βρεις και οικογένειες και θα βρεις τα πάντα. Οικογένειες, το χοντρένεις. Παιδί μου, εντάξει, η Σύφνος δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι μπακουρονίσι, εντάξει. Αυτό. Δηλαδή η οικογένεια δεν θα πάει στην Μύκονο. Ναι. Αλλά δεν είναι όμως και νησί το οποίο θα πας και θα πεις πω από εδώ πέρα μόνο παιδάκι. Ναι. Όχι, καμιά σχέση. Τα συνδυάζει όλα. Μάλιστα. Ναι. Καμιά σχέση. Και ζωή νυχτερινή. 2-2 λοιπόν για τη Σύφνο. Ναι. Να το ψάξουμε. Και το κάστρο της Σύφνο και στην Απολωνία έχει ζωή Σύφνο. Απολωνία έχει και λουτρά. Έχει και βόλβη. Εννοείται έχει λουτρά η Απολωνία. Είναι αλίμονο. Δεν είναι θέρμη εδώ πέρα, να ξέρει. Θεματικά λουτρά είναι θέρμη. Μάλιστα. Είναι Απολωνία, πολύ καλή περίπτωση επίσης. Αν ήμουν κρύος θα σου πρότεινα και το Σοχό. Μάλγαρα τα γαράνια βασιλικά τρίγλια. Πας με ένα ευρουλάκι με τον Οάστη. Τον άκουσα νωρίτερα πάλι. Πρώτη τη Βάρνα. Τη Βάρνα πρώτη ο Θεός. Σας προβάλλω τη στιγμή που πρώτη είναι Κρίς. Ρε Κρίς, ρε αγόρι. Είναι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά εκατομμύρια παραλίες. Έτσι, και εσύ πρώτη είναι προβάλλω τη Βουγγαρία. Είναι δυνατό ρε. Έτσι. Εντάξει, κάτι διαφορετικό. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ίσως κάτι που δεν ξέρουμε. Τι να σου πω. Αλλιώς εντάξει, η Κρήτη τώρα δεν είναι για, για δύο κορίτσια μόνο, δεν είναι. Γιατί να πω ότι είναι ζευγαράκι, γιατί θέλει μετακίνηση. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε δίπλωμα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Για μοναχούς. Η Κρήτη θέλει μετακίνηση. Ναι, δηλαδή όπου και να πας, οι παραλίες θέλουν αυτοκίνητο. Δεν είναι κοντινές. Είναι σαν να μένεις στον νομό της Θεσσαλονίκης και να πας να κάνεις μπάνιο από την άκρη του νομού. Δεν είναι. Και για πόσες μέρες λες ότι είναι. Η Σύφνος. Όχι, η Ταχανιά. Τα Χανιά είναι μια εβδομάδα σίγουρα. Μια εβδομαδούλα, τι θέλεις. Για να κοιμηθείς εκεί κοντά κιόλας. Και σου λέω ότι δεν. Δηλαδή θα μείνεις
θεωρητικά σε συγκεκριμένα μέρη, τα Χανιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί που είναι ο πολύς ο κόσμος, mm-hmm. δηλαδή Πλατανιά, για Μαρίνα, Σταλό, πάνω, mm-hmm. και τα μετακινήματα είναι αυτοκίνητα για να πας στους παραλίες. Να μην μένεις μέσα στα Χανιά. Δεν θα βρεις κιόλας. Να μην μένεις μέσα στα Χανιά. Να μείνεις μέσα στα Χανιά, mm-hmm. όχι. Mm-hmm. Γιατί να μείνεις μέσα στα Χανιά. Για να κατεβαίνεις κάτω το βράδυ. Το βράδυ, εκεί είναι το σημαντικό. Είναι εύκολα μετακινήσεις στα Χανιά για να πάω να μείνω κατεβαίνεις το βράδυ κάτω. Δεν είναι κάτι mm-hmm. δύσκολο. Μάλιστα. Καταρχήν όλα τα μαγαζιά, τα τουριστικά ή τα κλαμπ ή ό,τι θέλεις άμα θέλεις να πας για καθαρά για διασκέδαση είναι εκτός Χανίων. Ο Πλατανιάς είναι η Καλυθέα των Χανίων. Μπράβο, κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Όλες οι περιοχές εκεί, το Χανίων, η βόρεια πλευρά δηλαδή, έχει τα τουριστικά. Έφερες την Μπούντου ξανά στο στούντιο. Τι κατάφερες και καλή, μπήκε μέσα τρέχοντας. Έχω περάσει τόσα καλοκαίρια κι εγώ στα Χανιά. Γιατί να μην μείνει μέσα στην πόλη. Να τα. Γιατί να μείνει μέσα στην πόλη, Ελένα. Έχει... Πού να μείνει, να πάει προς Πλατανιά, μάλλον πού να μείνει. Έχει ωραία μαγαζιά. Να μείνει μέσα στην πόλη, πού καταρχήν. Ωραία, θα σου πω. Δύο-τρία ξενοδοχεία έχει μέσα στην πόλη να μείνει. Γιατί αυτό. Θα σου πω εγώ αυτό το ξενοδοχείο που μένω συνήθως. Το κεντρικό απέναντι από το ρολόι. Να τα. Το Κρήτη, λες, ποιο λες. Αυτό που είναι στην Πλατεία. Να μην κάνουμε διαφήμιση. Ωραία, ωραία. Θα μείνει σε ξενοδοχείο, αυτό θέλω να πει. Να μείνει σε ξενοδοχείο. Ναι. Ωραία, να μείνει σε ξενοδοχείο. Εγώ είχα μείνει σε τροχό. Σε τροχόσπιτο είχα μείνει εγώ, παιδιά. Ενοικιαζόμενο στα Χανιά δεν υπάρχει, είναι ξενοδοχεία θα μείνει στα Χανιά. Τα ξενοδοχεία μέσα στα Χανιά που μπορεί να μείνει είναι 3-4 συγκεκριμένα. Να πάρουμε το Μαρινάκι ένα τηλέφωνο να μας κανονίσει εκεί τίποτα στη γιαγιά, στον παππού. Να σου πω. Ναι. Επειδή. Θα... Νοικιά σα πήρε τα Χανιά μα, θέλετε, παιδιά, να ξέρετε, εντάξει. Γι' αυτό τα πήρε. Έχει σπίτι. Rent a room. Rent a room. Έτσι. Ο Σύφακλας. Να είσαι καλά, σε φιλούμπε. Καλημέρα. Τσαω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Να τόσο Κρίς, επανήλθε. Καταρχήν. Ναι. Τη Βάρνα, επειδή όλοι έχουν πέσει πάνω μου να με φτάνε. Έτσι, τη Βάρνα μην υποτιμάς, αυτή σου δίνει να κολυμπάς. Έχω φίλες Βουλγάρες εγώ. Έτσι πας εσύ. Ισπανίδες. Ισπανίδες, Βουλγάρες. Εγώ είμαι διεθνής εραστής. Με ενοχλούνε, λέει. Τι, είναι δυνατά. Κάτι με ενοχλεί σήμερα. Κάτι σε ενοχλεί σήμερα. Διεθνής εραστής, μάλιστα. Εκπροσωπεί την Ελλάδα μας τα εκτός έδρας. Εγώ, ναι, αυτό το μόνο εκτός έδρας. Ναι, έτσι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, ναι. Για την Κρήτη. Για την Κρήτη. Oh. Επειδή είχα κοπέλα κριτικιά. Και ξέρεις. Ναι. Και κριτικιά. Βέβαια. Εντάξει. Ναι. Μόνο από την Αγγλία την ήξερα. Ναι. Από νησί σε νησί. Έτσι πάει ο Κρίς. Ναι, για πες. Από, ναι, λοιπόν. Ναι. Άμα για τα Χανιά, mm-hmm. για τα Χανιά, η Κρήτη καταρχήν είναι πανέμορφο νησί και έχει υπέροχο φαΐ. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, μου έχει μείνει το φαΐ της Κρήτης. Βέβαια. Μένα ακόμα. Να χάσω τα κιλά. Η Κρήτη για να τη γυρίσει χρειάζεται τουλάχιστον 15 μέρες και αν τη γυρίσει. Ρε παιδί μου, δεν θα τη γυρίσει όλοι. Εντάξει, θα πάνε στα Χανιά και θα κινηθούν περιφερειακά. Δεν είναι κακό τώρα να πα και μια εβδομάδα. Μια περιοχή είναι 7 μέρες, αλλά εγώ λέω. Δεν θα πάει ελαφώνης, δεν θα πάει μόνο πρέσβα, θα ξαναπάει. Άμα πας Κρήτη ξαναπάς, 6 φορές έχω πάει εγώ, γι' αυτό το λόγο. Κάθε φορά βλέπω κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω πάει και 5 ημέρες, 2 φορές έχω πάει. Έτσι, έχω και καταγωγή κριτική. Μάλιστα, να τους ο Κρίς. Δεν θέλει να σε στείλει στα Χανιά, θέλει να σε στείλει στη Βάρνα αυτός τώρα. Κάτι έχει. Όχι, δεν λέω, εγώ θα προτείνω. Μάλιστα, για καταρχήν. Θα πρότεινε. Πολλές second class celebrities. Ναι. Τι θες να πεις τώρα. Θα πάνε στη Σκιάθο. Μάλιστα. Έχω πάει 4 φορές. Φτάνει με τη Σκιάθο, την έχουμε εδώ σαν αγιατριάδα την έχουμε Θεσσαλονική. Εγώ έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Η Σκιάθος είναι η Μύκονος των φτωχών. Πάνε όλοι οι Βορειοελαδίτες. Δεν είναι η Μύκονος των φτωχών. Η Σκιάθος ήλιος είναι η Μύκονος των φτωχών. Τι λες, η Σκιάθος είναι, πάνε όλοι εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα προς τα εκεί για να κάνουν κοσμική ζωή. Οπότε έχει πολλά ηλιοκαμένα αγόρια ιταλικά. Μάλιστα. Ναι. Να πας στη Νίο. Στη Νίο λέει. Μάλιστα. Τι βάζουμε για αυτή μέσα στο πρόγραμμα. Το σκέφτηκα, αλλά τι ηλικίες έχει εκεί. Τι ηλικίες έχει. Ναι, αρέσει από ό,τι ξέρω. Ναι, αρέσει. Μην είναι και πιτσίρικα, τι να τα κάνουμε. Έτσι να τα κάνουμε τα πιτσίρικα τώρα, να μαθούμε τα γράμματα, την αλφαβήτα. Δηλαδή στη Μύκο, άμα πας, δηλαδή, τι ηλικίες έχει. Ό,τι θέλεις έχει. Κοίταξε, έχει και 30. Έχει και 30. Να τα, μάλιστα, 30. Α, λοιπόν, έγινε, σε φιλούμε, Κρίς. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, επειδή είμαι από τα Χανιά. Ναι, γρήγορα όμως, γρήγορα. Θα πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ναι. Τα Χανιά δεν μένεις μέσα στην πόλη, είναι ναι. το τέλειο λάθος σου. Ναι, λοιπόν, ναι, γιατί οδηγάς κιόλας, έχουν έρθει όλα τα ζουζούνια τον Αύγουστο. Ναι. Όλοι οι Αθηνέζοι, ναι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη παράμετρο. Στα Χανιά έχει πολλούς Αθηνέζους. Ναι. Όταν λέμε έξω από τα Χανιά να πιάσεις βουνά. Ναι. Δηλαδή, ας τα βουνάρε, σε κλείνω. Ποια βουνά. Ρε. Θέρισο, βουνά, 13 χιλιόμετρα είναι αυτά από τα Χανιά. Ναι. Θα πας εκεί να μείνεις. Θα πας Βάμο, θα πας Καλύβες. Έχει φοβερά σπίτια εκεί. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Γεια σου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μας περίμενε, δεν μας περίμενε. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express δίνουμε σήμερα. Και ένα στηριάκι για τους Monophonics.
τη Δευτέρα στη Μολέζα ή στον καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Να μας κλείσει τη γραμμή, ρε. Εσύ την έκλεισες. Δεν μπορεί κάποιος να συναντηθούμε, λέει το τραγούδι ο Μιλιώκας Λευτέρη. Έτσι. Εκεί να δεις γλέντια. Για πες εσύ τι έχεις να προτείνεις σαν κόσμο γυρισμένο στην Έλενά μας που ψάχνει ένα ωραίο νησάκι. Μαλβίδες, σιγά. Ναι ρε φίλε. Μαλβίδες πάνε άμα παντρευτούν ρε εσύ, τα ζευγάρια θα πάνε τώρα. Ρε κάνε μας τη χάρη τώρα πρέπει που τραβώ ρε εσύ, τώρα θα μας δύο πεις. Κορίτσι, δεν μου λες εδώ που τα λέμε, έχεις τίποτα και στην Καλλικράτεια να έρθουμε με την Έλενα. Ελάτε εδώ και θα σε πληροφορώ ότι μπορείτε να περάσεις και τις καλύτερες διακοπές της ζωής. Καλύτερα και από τις Μαλβίδες στην Καλλικράτεια. Θα δώσω τις απαραίτητες εντολές. Βεβαίως. Και μόνο θα βουτάτε, θα σκουπίζεστε και θα τρώτε. Να, έτσι θέλουμε. Εντάξει. Ευρώ δεν θα βγάλετε από την τσέπη. Έτσι αλλάζουν τα δεδομένα. Και θα μπαίνουμε στο ίντερνετ, Έλενά μου, και θα βλέπουμε φωτογραφίες από τις Μαλβίδες, από το τέτοιο. Ναι, και θα νομίζουμε. Και θα νομίζουμε ότι θα είναι. Αυτό τώρα που σε είπα, ξέρεις, σαν εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε το Ζάμπο Βλάχος, προβληματίζουμε. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ μπορεί και να το προτιμήσω γιατί φέτος δεν με βλέπω. Λοιπόν, ναι. Αχ, δεν μπορώ. Ναι. Κουράστηκα. Είδες, εσύ το έθεσες αυτό, Έλενά μου, τώρα θα υποστείς και τις συνέπειες. Εγώ πάντως είμαι, άμα δεν είχα δεσμό, Έλενα. Α, θα ήταν διαθέσεις. Θα πήγαινα στις Μαλβίδες. Α, ευχαριστώ. Δεν σε κάνω πλάκα. Μάλιστα, ωραία. Κρίμα. Χάσαμε τον χρήμα. Φυσικά δεν ξέρω πόσα λεπτά θα μπορούσα να απαντήσεις, γιατί έχω και μια αλφατρέλα. Ναι. Ποιος, εσύ κέρνας το ταξίδι? Και ποιος, η γυναίκα απαγορεύεται να πληρώσει. Απαγορεύεται, μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς είμαστε παλαιών αρχών. Μάλιστα, πού θα πας φέτος, θα πας πει, Καλλικράτεια, εδώ στο σπιτάκι. Αφού σε είπα. Ξέρω, λέω μήπως άλλαξε κανένα δεδομένο, μάλιστα. Όχι, έγινες... Η πάση πιάνε πρωτού κλείσω. Ναι. Ποτέ ένας υπότης με τη γυναίκα δεν πληρώνει γυναίκα. Αυτό αναιρείται μόνο όταν βγαίνεις με τον Πάπη. Δεν πληρώνει πληρώνει η δεσποσύνη. Γι' αυτό και δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει ακόμα με την Έλενα. Γεια σου Πασχάλη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Μπάκμαν, ο Δημήτρης είμαι από το Βέρεια. Τι κάνετε? Γεια σου, Δημήτρη από τη Βέρεια. Πού χάθηκες όλη τη βδομάδα? Εδώ είμαι, αλλά κάνω 7 με 10 πλέον. Αλλάξαμε τα κόζια. Κάνουμε γκάλοπ για τα νησιά και διακοπές. Ναι, πού να στείλουμε την Έλενά μας. Κάπου. Γιατί είναι πολύ προβληματισμένο το κορίτσι. Ένα. Τόσα νησιά έχει η Ελλάδα. Δεν άπρεπε ένα να πάει. Δεν πάει. Ένα θέλουμε. Ένα. Τόσα νησιά έχει. Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε καλά νησάκια. Αμουλιανή, τέλος. Να κάνω εγώ μια ερώτηση στον αέρα. Για Θάσο. Έχει να μας πει κάτι κάποιο. Κάποιες οικογένειες. Γιατί είναι πολύ οικογενειακή. Πάμε να ακούσουμε το αφρόλυτομα του νερού. Όπα, πού είσαι εσύ. Άκου λίγο. Ποτίζεις, για βάλε. Ωραίες πρωινές. Δροσιλές. Δροσίστηκα. Τι ποτίζεις? Τα ροδάκινα. Στη Βέρεια, ναι, έχουν ροδάκινα. Βεβαίως. Είπαμε, θα σας φέρω. Άντε, ναι. Περιμένουμε. Ένα καφάσι να καλημέρα μου και καλές διακοπές. Καλημέρα και καλές διακοπές στην Έλενα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, μας ακούτε? Δεν μας ακούει κανένας. Τέσσερις γραμμές, δεν μας ακούει κανένας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι με όνομα τεπωνυμάκι, αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Και μία προσκλησούλα για τους Monophonics. Καλημέρα στη γραμμούλα. Sorry που παρεμβαίνω σήμερα. Ναι, γρήγορα. Έχω για Θάσο. Ναι, Θάσο. Ναι, τι. Έχω φίλη που δουλεύει εκεί πέρα. Έχει φίλη και στη Θάσο, Έλενα. Μήπως θα πας με τον Κρις, παντού θα περάσει ζωή χαρισάμενη, ρε παιδί μου. Παντού έχει κόσμο. Μάλιστα. Δουλεύει σε ξενοδοχείο εκεί πέρα, all inclusive και τέτοια πράγματα. Ναι, πες λίγο, τι σου έχει πει. Τι σου έχει πει. Χαμήλωσε λίγο το ράδιό σου γενικότερα γιατί ακούγονται αντιλάλη μέσα. Μας ακούς? Καταρχήν είναι πολύ ωραία. Έχει κλειστεί παραλία το. Βρε, όλα τα νησιά ωραία είναι. Όχι, έχει κλειστεί παραλία το ξενοδοχείο. Βρε, διαφήμιση το ξενοδοχείο. Έχει κλειστεί παραλία το. Θέλω να μου πεις για Θάσο. Καλά, θα πάμε να την κλείσουμε σε ένα σαν το Κωνσταλέξη μέσα σε ένα χοτέλ Κωνσταλέξη και έτσι μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Μπορεί να βγαίνει. Αν μπορεί να βγαίνει, θα έχει άδεια. Τι ώρες. Επιτρέπεται. 7 με 9, ξέρω εγώ. Λέει. Αλλά είναι πολύ οικογενειακό νησί, Θάσο, από ό,τι ξέρω. Είναι, ισχύει. Δεν είναι, πολύ ήσυχα είναι. Δηλαδή,
Αν πάει νεολαία, θα πάει κατά τέλος Αυγούστου. Τότε ξέρω εγώ πηγαίνει. Κάτι καβαλιώτες πετάγονται για τα διήμερα. Αυτό είναι. Oh, δεν είναι. Πάω. Μπορεί, εκτός εσύ, εγώ κατά κάθομαι όλο τον Αύγουστο. Α, ναι. Να τα. Έτσι το πέταξε στον αέρα. Εγώ μπορεί να κάθομαι. Δεν όχι, μπορεί, θα κάθομαι. Θα κάθεται, έλεγα. Άδεια όλο τον Αύγουστο. Και πού θα την πα, στην Κατερίνη θα την πα εσύ. Στην Φάρα. Ναι, Ηράκλεια. Ναι, Ηράκλεια. Ποτέ. Τσαο, τσαο. Γίνεται ακόμα καλύτερα. Ξεκινήσαμε από Μαλβίδες, φτάσαμε Καλλικράτη, τώρα πάμε Νέα Ηράκλεια. Βλέπω να καταλήγω δεύτερο πόδι Χαλκιδική. Θα καταντήσεις εκεί, ε! Τι σκέφτηκα, κανένα μονασού, κανένα τέτοιο. Θα το δούμε, θα το δούμε. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Λοιπόν, δύο λεπτάκια γιατί να πας και σε διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, αν όντως θέλεις, Τάσο, κουκλά μου, δεν σε κάνω πλάκα. Ναι. Θα πάρεις το τηλέφωνο από την Βουγγιούγα και θα πάρεις εμένα τηλέφωνο. Νάτος. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Εμείς έχουμε ανθρώπους που έχουν τα beach bar και τα μαγαζιά μαζί. Το καλύτερο. Ωραία. Ναι, αλλά θα πρέπει να πει Άρισολέ. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Σε κίτρινο θα είναι, αλλά εντάξει. Δεν παίζει ρόλο, λέω. Μήπως. Δηλαδή, πόσο απογοητευμένος μπορεί κάποια κοπέλα να είναι για να πάει διακοπή με τον Κρίς. Γιατί το λες αυτό. Ναι, ρε φίλε, αυτός άμα πει αλήθεια πάει σπίτι και κλαίει. Έτσι. Τέλος πάντων, έγινε, σε φιλούμε. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Ναι, άμα χρειάζεται. Εδώ είμαστε. Όπως και για Χαλκιδική, ξέρεις ότι έχω όλες τις άκρες. Έτσι, όλες τις άκρες. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων? Ο Πασχάλης ο Φευγάτος. Πουλάς τρέλα στο λαό του Άρη. Έτσι. Μη σε στείλω σε καμιά κατασκήνωση. Έτσι, ήρθω Γιαννάκης τώρα και τρελαθήκαμε όλοι. Έτσι, κάτι τι μου πέσας όλοι τώρα. Έτσι και εσύ Γιαννάκη, πάρ' τους τα μυαλά. Άντε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συγγνώμη που γίνομαι ελευθέρης, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Ναι. Πρώτον, δεν μάθαμε τι έγινε η μέλισσα που τσίπησε τον Πασχάλη, να πούμε. Όντως, ναι, δεύτερο. Δεύτερον, χθες ήταν η επέτειος που έβαλε 53 πόντους ο Θεός ενάντια στον Παναμά. Ναι, πολύ σχετικό με το θέμα όμως που να στείλουμε την Έλενά μας, ναι. Ναι, κάτσε, εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Κατέληξε. Γιατί πήγες να με κάνει να με τερλάνεις, ναι. Και αλλά δεν μίλησε η Έλενα. Προχθές που ήμουν εκεί, ποια αναστασιακή ιστορία με την Έλενα ήμουν που βγήκανε φωτογραφία και ναι, μου το έστειλε. Ναι. Σωστά και τρεις καθαρές. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και ναι. Δεν την ήξερε ο Μάριο, έρχεται ο Μάριο και αμέσως, α, εσύ ποια είσαι, τι γίνεται, έχεις κλείσει και διακοπές. Όχι, λέει αυτή. Λέει, πάω αμοργό και σου κάνω το έξοδο να έρθεις. Ποιος, και πετάγεσαι εσύ και κάποιος άλλος, δε, Τζόρμα μου φαίνεται. Και λέει, και εμείς δεν έχουμε κλείσει. Λάτε κι εσείς, αλλά αναλαμβάνω μόνο το 30%. Έτσι, για μας το 30%, ναι, όντως, μια μικρή συνεισφορά. Εγώ την έχω κρατήσει στο μυαλό μου όμως αυτή την πρόταση. Για εμάς έχει μια διατροφή για σένα all inclusive. Για να κλείνω. Σκύρος είναι καλά και φθηνά, αλλά όποιος δεν έχει πάει, επειδή έχω πάει και ξέρω από το 1978 είχε πάει αξιωματικός συγκλιόδοχος μου και έχω πάει πάνω από 40 φορές, Λέσβος. Ναι. Λέσβος, έχει απίστευτο. Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Λέσβος, Μυτιλίνη και τα συναυτομάστια. Άκου, άκου να σου πω. Ναι. Πρώτον, μοναστήρι Άγιο Ραφαήλ, ανάβεις λαμπάδα και ζητάς να τα σου βρει ένα καλό παλικάρι να παντρευτεί. Να πω ότι δεν με είδε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πού σε κατάλαβε, είσαι για τα μοναστήρια, Έλενα μου, και εγώ εκεί θα σε έστειλα, θα σας στείλω εγώ στον Άγιο Άνιο. Μιλάμε οφειλημιστικά τώρα, ρε εσύ, οφειλημιστικά ανάψουμε λαμπάδα και λέει ότι παρακαλάς γίνεται. Να σου πω. Και λες, ξέρω εγώ, ένα καλό παλικάρι, κάτσε να τελειώσω εκεί. Σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ο γιος σου πού θα πάει διακοπές? Ποιος? Ο γιος. Για να πιάσω λίγο τα ηλικιακά, ρε παιδί μου. Ναι. Α, έχει τέλει, κούτρα. Έχει γνωστούς που έχουν σπίτι φούρκα, που γίνεται χαμός. Κούτρα όμως. Κούτρα στη φούρκα, μάλιστα. Α, πολύ ωραία. Θα έρθει η κρυοπηγή που θα είμαι εγώ. Πολύ ωραία. Θα πάει σάνι. Σάνι. Πάνε σάνι κάτι να σου φύγει το μυαλό. Ναι. Λοιπόν, και να τελειώνω με το Λέσβο. Ναι, τελειώνουμε με Λέσβο και να πάμε για διάλειμμα. Είναι φανταστικά και αν είσαι και λίγο οικαστικού, ναι. Έχω πάει πολλές φορές απέναντι είναι Αϊβαλή. Ναι. Αϊβαλή, όπου είναι το μισό είναι ελληνικό χωριό. Σε στείλουμε είναι τώρα το σπίτι, προς Τουρκία. Κατάλαβες. Η Λία Βενέζη, άσε ναι. Τουρκία τώρα, Αϊβαλή και Τουρκία, Φώτης Κόντογλου. Σε μοναστήρι θέλει να σε στείλει να πάρει να διαβάζει τα άπατα του Βενέζη, θέλει Παναγιά και Χριστέ. Κάτσε ρε, πάρ' το αλλιώς, όχι να διαβάζει, πάρει το σπίτι. Και 60 χιλιόμετρα πιο κάτω, που είναι η Πέργαμος, είναι το Ασκληπείο. Μάλιστα. Αρσία. Κύριο, δηλαδή, αν δεν το δεις, έχεις χάσει τη μισή ζωή. Απάντα, δεις Ασκληπείο. Ασκληπείο, ναι. Τελείωσε. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Ασκληπείο, ποιος παίζει DJ άραγε εκεί πέρα για να πάμε να το δούμε. Πολύ θελαστικό, μοναστήρι, αρχαία, κυρακοδίκης. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, 8 και μισή.
Θα πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Έχει ανάψει κουβέντα. Είδες, άμα τους αρχίσει τα αθλητικά και σε αυτά βαριούνται όλοι. Άμα τους πιάσει τα καλοκαιρινά, όλοι έχουν να σου πούνε κάτι επί του θέματος. Ελπίζω μέχρι τις 10 να έχω βρει το νησί. Θα έχεις καταλήξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σαν παραστής εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου. Δύση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη αμάν, άντι. Η δική σου αγκαλιά. Η δική σου αγκαλιά. Μα τι είσαι τέλος πάντων τραγουδιστής. Τι τραγουδιστής, παιδί μου, γκαρίζω εδώ σαν του κατσίκι. Εντάξει, δεν είναι ο τόνος μου, τι να κάνω κι εγώ. Το παίζουμε αυτό με την ορχή. Ναι, ναι. Λέμε ένα ρεφρενάκι μέσα, κάνουμε ένα mashup μαζί με την ταραχή του Λευτέρη Πανταζή. Όλα τα νησιά, ένα βότσαλο στα πόδια σου, Έλενά μου. Θα το βρούμε μέχρι τις 10. Μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε και οι ακροατές συνδράμουν μαζί σου. Πού να στείλουμε την Έλενα διακοπές. Πού έχετε πάει και ξέρετε. Διότι καλοκαιράκι είναι, δεν μιλήσαμε καθόλου για προορισμούς. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας φάγανε οι μεταγραφές, μας φάγανε οι επικαιρότητες. Και τώρα μείναμε έτσι στο βρόντο. Στο γιατί... χέρι, με το. Ναι, μην λες έτσι στο χέρι, με τη βεντάλια. Με τη βεντάλια στο χέρι μείναμε, άντε τα καλύτερα. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή 8 και 42 πρώτα λεπτά. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Για ένα γυαλάκι από το Opticon Express για να πάτε τις διακοπούλες σας και να είστε σε 9-5. Και μια προσκλησούλα για όσους μείνουν εδώ τη Δευτέρα, για τους Μονοφόνικς, τη Μονή Λαζαριστόνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, μ' ακούτε? Κύριε Λευτέρη, όχι. 2-31-0-287-38. Για τους υπόλοιπους. Επικοινωνία εδώ με τη σταθμάρα μας. Ο φίλος ο 714 μας λέει: καλημέρα σας, Πάτμος. Ό,τι καλύτερο, και υπογράφει ο διακοποδανιστής. Έχεις πάει... Πού, τι, Πάτμο. Πάτμο, να προσκυνήσεις εκεί την σπηλιά της αποκάλυψης. Όχι. Για βάλτε τη μέσα στο παιχνίδι, ίσως να έχει κάτι παραπάνω να μας δώσει. Όχι. Δεν σε ψήνει. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκε. Γιατί καλέ, δεν σε ακούγεται η Πάτμος έτσι, επειδή όχι, ο Άγιος Ιωάννης, όχι, ε. Θα μπορεί να δεις καμιά αποκάλυψη και εσύ, κανένα όνειρο. Σαντορίνη θες να πας. Γιατί δεν το λες από την αρχή, καθόμαστε και ψαχνόμαστε. Σαντορίνη έχει πάρα πολλούς Ιάπωνες. Σε βγάζουν φωτογραφίες. Α, που χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε το ηλιοβασίλεμα. Έχουμε ένα φίλο που δουλεύει σε εστιατόριο ΣΕΒ, βέβαια. Μπορούμε να σε στείλουμε εκεί να πάει να φας. Από εμάς. Έχει δωρεάν δωμάτια. Δεν δωρεάν. Άλλο το δωρεάν. Το δωρεάν είμαστε μέχρι στιγμής. Έχουμε φτάσει Καλλικράτη. Κάτι γίνεται και Νέα Ηράκλεια από το δωρεάν. Σιγά σιγά θα επεκταθούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η μη καταβολή δεδουλευμένων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώ το να. Ποιος Μπάμπη, είναι... πολύ, πολλά πράγματα ακούω, Μπάμπη, Μπάμπη, λοιπόν, θα σου πω, θα προτείνω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Η φίλη σας, η φίλη μας η Έλενα, ναι, έχει λίγη ατυχία. Τι ατυχία? Δύο πράγματα υπάρχουν στη ζωή. Η τυχή, ατυχία. Θα την πήγαινα στην Τρία. Στην Τρία? Που, ναι, που έχω ένα κατασκευασμένο, ωραίο, εγώ το έχω φτιάξει εδώ και χρόνια, ένα πολύ μεγάλο κρυάρι. Ναι. Ορίστε. Στην Τρία. Τρία. Ένα κρυάρι. Το Δούριο, είπω. Το Δούριο κρυάρι. Δεν είναι ωραία, λέει. Είναι μυστικά αυτά. Θα σε πω το δεύτερο. Α, το πιας πω. Καλά, είσαι μεγάλος παίχτης. Χαμπάρι δεν πήρα. Ναι. Αν καταφέρει να γυρίσει όλη τη Θάσο. Ναι. Αυτό το νησί ήταν όλο δικό μου κάποτε. Ποιος είστε, κύριέ μου, και έχετε τόσο πολλά. Να σου πω, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και να πω τον Μπάμπη, τον άλλο τον Μπάμπη από μακριά. Από την Ελβετία, ναι. Να το φτιάξει το ίντερνετ, το δικό του να το φτιάξει. Ναι, εμείς εδώ πιάνουμε ίντερνετ. Εγώ είμαι ο ΑΠ. Ο ΑΠ, ποιος είναι ο ΑΠ, ο Αχιλλέας, ο Πάρης. Ο ΑΠ. Ποιος ο είναι. ΑΠ, ο ΑΠ. Δεν μας λες παραπάνω. Το ξέρεις. Όχι. Αυτό το ξέρει μόνο ο Μπάμπης. Μόνο ο Μπάμπης. Εσύ. Έκανε παράπονα προηγουμένως. Μάλιστα. Αλφαπή. Μυστήριο. Ξέρω ότι αργότερα θα με πάρει τηλέφωνο. Ένα κρυάρι στην Τρία, λοιπόν. Και η Θάσος δικιά σου. Σου λέω, ναι, ναι, ναι. Εγώ στο νησί καθόμουν 20 μέρες εκεί
και είχα 1 εκατομμύριο σπίτια. Μάλιστα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ χιούμορ. Με χιούμορ. Καλαμπούρια. Τέλεια. Δεν με αφήνα να πληρώνω τίποτα. Μαζί σου θα πάμε. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Αν μπορείς να το γνωρίσεις αυτό το νησί. Θα μας πάρεις μαζί σου. Τελευταία για να πας να γνωρίσεις είναι η Χρυσή Αμμουδιά κάτω, αλλά τελευταία πρέπει να πω. Χρυσή Αμμουδιά. Μας αρέσουν τα χρυσάφια και μαζί. Και στο λιμανικό είχα φίλο μεγάλο καπετάνιο. Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Και έτοιμα εκεί μεγάλο καράβι. Αυτά είναι. Μάλιστα, σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε. Έγινε, Αλφαπή. Τσαο. Ωραίος, ωραία πρόταση, όλα τα σπίτια δικά του. Να πάμε να τη βγάλουμε κι εμείς κουτραντάν, Έλενά μου. Κάνε, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο Αλφαπή. Ξέρω, παιδί μου, ή μπορεί να κατάλαβα και να μην τον λέω. Ή κάνεις ότι κατάλαβες για να μην καταλάβουν οι άλλοι ότι δεν κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα στα πρωινά. Σου σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Ξεκινήσαμε από κάτω από Κρήτη και σιγά σιγά ανεβαίνουμε πάνω. Εγώ είμαι υπέρ των βόρειων νησιών, τα έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να αυτό το ρατσισμό των Αθηναίων που έχουν 600.000 νησιά. Εμείς λοιπόν, εδώ έχουμε 2-3 καψερά νησάκια. Ακόμα που ήθελα να προτείνω. Σπέτσες και Ίδρα. Μ' αρέσει που λες να προτείνω στον εαυτό μου. Πώς φαίνεται. Πανάκριβα. Θες πολύ κοσμικά με τους εφοπλιστάδες. Είναι ναι. Πολύ ακριβά εκεί, να το ξέρεις. Ναι. Και είναι και πολύ κάτω. Πώς θα πάω. Εντάξει, Σαρωνικός είναι κοντά στο Σαρωνικό. Είναι πανάκριβα γιατί είναι ακριβώς δίπλα στην Αθήνα. Συν τη άλλη, υπάρχουν πολλοί εφοπλιστάδες που έχουν σπίτια και δεν θέλουν την πλέμπα τον τουρισμό και κρατάνε τις τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Για να πάει μόνο η Αφαγκαντέ. Αυτό θα μας φιλοξενήσει κάποιος. Ο Αλαφούζος. Το Βαρουφάκι. Οκ, με ένα. Α, ναι, εντάξει. Θα τον πάρουμε το Γιάννη με ένα νι. Και θα μας φιλοξενήσει. Πρέπει να αντέξει τα πουκάμισά του όμως. Μην σε κάνει ρεζίλι. Βγείτε για βότα αυτά τα φανταχτερά. Αν βγει και εσύ μαζί μου και είπα που έχω φορά και εγώ χάλια πουκάμισα, μπορούμε να κάνουμε ένα δίδυμο τη συμφορά. Καλημέρα στο λαό. Καλημέρα σα. Ρεζί, πού σε βρίσκουν όλοι αυτοί και παίρνουν. Αναρωτήσου εσύ ο ίδιος. Αναρωτήσου. Δηλαδή εκεί που μένεις δίπλα που, κοντά που υπάρχει ένα δημόσιο κτίριο, του δίνουν πότε άδεια και βγαίνουν έτσι, έτσι να σε πάρουν τηλέφωνο. Έτσι ακριβώς. Κάτσε Νίκο να πάρουμε λίγο και την άλλη γραμμούλα. Σε φιλούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Την έκλεισε να κλείσαμε και τον Νίκο. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Μία προσκλησούλα για τους Monophonics την Δευτέρα στη Μολύνα Ζαριστών και ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Στο τέλος της σημερινής μας πανδεσίας θα γίνει η κληροσούλα από την Έλενα που θα χαρίσει οπτική πανδεσία σε τέλεια. Κάποιον από τους ακροατάς. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα στο αθλητικό επίπεδο, έτσι μια ψηλή. Ο ΠΑΟΚ πήρε χθες το ΜΑΚ. Χαρά σε Ευαγγέλια στους φίλους του Δικεφάλου που βλέπουν να ενισχύεται η επιθετική γραμμή του ασπρόμαυρου σωματείου. Ο Άρης μάλλον φαίνεται να παίρνει Γιαννάκη προπονητή. Και εκεί χαρά σε Ευαγγέλια. Αναπτερώνεται το ηθικό, γι' αυτό όλοι σήμερα τα ξεχνάνε όλα, Έλενά μου, και δεν γκρινιάζουν. Και έχουν να προτείνουν διακοπούλες, έχουν να προτείνουν καλοκαιρινούς προορισμούς, αν μη τι άλλο. Επιπροσθέτως κάτι που ήθελα να αναφέρω και μ' αρέσει γιατί έχει πολύ ιδιαίτερη, θα μάθουμε σήμερα ιστορία, αξία. Ένα πολύ παλαιό γεγονός που έλαβε χώρα σαν σήμερα, στις 6 Ιουλίου του 371 π.Χ. Έλενα μου. Λίγο παλιά. Τι είναι? Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας. Οι Θηβαίοι ήταν το outsider, οι Σπαρτιάτες ήταν το μεγάλο φαβορί εκείνη την εποχή. Ήταν οι κρατεοί ισχυροί, ήταν ο Ολυμπιακός Αρχαίας Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά οι Θηβαίοι με απαράμιλη πίστη στον εαυτό τους κατάφεραν να κερδίσουν τους Σπαρτιάτες στη μάχη και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή είχε ο Θηβαϊκός ιερός λόγος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη Λοξή Φάλαγγα των Θηβαίων. Γιατί όμως το αναφέρω για τον ιερό λόγο, όχι τον ιερό λόγο με τους υψηλάντες και με τα μετέπειτα αργότερα στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά εκείνη την αρχαία. Ναι. Ξέρεις τι ήταν ο ιερός λόγος για να μαθαίνουμε ιστορία? Θα σε διδαξέρω παιδί μου, κάτσε γύρω από την εστία, την τερματοφυλική, την εστία εδώ τη φωτιά που βάζουμε και συγκεντρώνουμε την οικογένεια. Ο ιερός λόγος ήταν ένας στρατός τροποτινά που είχαν δημιουργήσει οι Θηβαίοι, ο οποίος απαρτιζόταν από 300 στρατιώτες που είχαν όλοι ένα κοινό στοιχείο. Κατά τον Πλούταρχο, αυτοί 300 ήταν εραστέ και ερωμένοι αναμεταξύ των. Ήταν 150 ζευγάρια.
άβδο μακετάβο. Έσαβο. Εκείνη την εποχή δεν είχε τέτοια. Όλα αυτά ήταν αποδεκτά. Καθώς λέει βέβαια οι έννοιες αυτές είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα στην αρχή Ελλάδα. Γιατί όμως γινόταν το συγκεκριμένο, υπήρχε μέσα στη μάχη, υπήρχε σκεπτικό. Διότι άκου τώρα σκεπτικό των αρχαίων που παίρνανε τις μάχες. Ότι ο καθένας μέσα είχε το ζευγάρι του, είχε το τέρι του. Άρα θα έδινε τα πάντα για να κερδίσει τη μάχη προκειμένου να μην χάσει το τέρι του. Να τον προστατεύσει. Τι ήταν αυτό? Δύο αρσενικά ήταν, ομοφιλόφιλα ζευγάρια, πολεμιστών αυτό. Πολεμούσα και δύο στη μάχη. Φίλοι πολεμιστέ. Φίλοι και κάτι παραπάνω, φίλοι ήτανε. Οπότε στη μάχη πάνω, εγώ θα προστάτευα τον καλό μου. Θα έδινα και την ζωή μου, ενδεχομένως έδινα παραπάνω. Θα είχα παραπάνω κίνητρο για να προστατεύσω τον εραστή μου και φυσικά να μην ντροπιαστώ και στα μάτια του. Με δουνε λιπόψυχο. Οπότε το ότι δύο άντρες πηγαίνανε ένα μεταξύ των ήταν δείγμα ανδρείας στην αρχαία την Ελλάδα. Στη σύγχρονη στρατηγική ορολογία θα θεωρούσε κανείς ότι ο λόχος εραστών, όπως λεγόταν το Θηβαίων, θα εμφάνιζε μεγάλη συνοχή μονάδας. Και αυτό συνέβη. Ο ιερός λόχος παρέμεινε αίτητος για περισσότερα από 30 χρόνια. Λίγα λιγότερα από ότι ο Άρης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όταν τελικά κατανικήθηκε στη μάχη από τους Μακεδονία, σας πήραμε να πούμε κύπελο. Λέγεται ότι η μονάδα ήταν τόσο απρόθυμη να παραδοθεί ώστε πολέμησαν όλοι μέχρι εσχάτων. Όταν ο Φίλιππος ο Β' είδε τα πτώματα των ανδρών του ιερού λόχου, ανέφερε να βρει καταστροφή όποιον υπονοεί οτιδήποτε άσεμνο για τους άνδρες αυτούς με αλφα κεφαλαίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πήρε να μιλήσω για την ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Μάλιστα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Παντογνώστης ο Κρίστης. Διαβάζω αρχαία ελληνικά. Μη μας πεις ότι έχω και μία φίλη που αυτό ήταν την Ελένη Γλίκατζη Αλφελέρ. Όχι, εγώ τα διαβάζω από μόνος. Μάλιστα, τα διαβάζει από μόνος του. Για πες. Επικαλεστώ τον ξενοφόντο των Αθηναίων. Των Λακεδαιμονίων πολιτείων. Αυτοί οι Αθηναίοι να πούμε και στο ραδιόφωνο παντού. Τι είπε ο ξενοφόντος ο Αθηναίος. Καταρχήν οι Αθηναίοι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της τότε εποχής. USA, μάλιστα, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά. Στη Σπάρτη ήταν πιο σφιχτά τα πράγματα. Σφιχτά, σφίξαμε στη Σπάρτη, σφίξαμε. Για να πας με έναν άντρα στην αρχαία Σπάρτη, έπρεπε το πρώτα να κατακτήσεις το πνεύμα. Α, μάλιστα. Αλλιώς ήταν, σε τιμωρούσαν. Ήθελε ψιστήρι. Ήθελε ψιστήρι πολύ. Ήθελε πρόλογο με λίγα λόγια. Πρόλογο ήθελε ο άντρας. Δεν είναι πρόλογος να κατακτήσεις το πνεύμα. Τι είναι, Ελένα μου. Τι είναι. Είναι να μάθεις τον άλλον. Είναι. Ότι δεν θες μόνο το κορμί του. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Υπήρχε ρομαντισμό. Υπήρχε ρομαντισμό. Το ειδήλιο του Αλέξανδρου με τον Κάσανδρο. Μάλιστα. Ήτανε αυτοί μεταξύ των Δεν ήτανε. Μάλιστα. Γι' αυτό κάνα το πρώτο πόδι έτσι πως το κάνα σαν τα μούτρα τους. Έτσι τιμούμε τον εραστή του αρχαίου, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ τα λες αυτά κάποιοι εδώ. Αλλά αυτό τα λέει όπως διαβάζουμε για τον ιερό λόγο, τα αναφέρει. Ο ιερός λόγος. Ναι, ναι, τα αναφέρει. Όλες οι φάλαγγες. Ναι, ναι. Δεν ήταν μόνο οι θηβαϊκοί. Ο Πλούταρχος, όχι οι σπισά. Όλες οι φάλαγγες ήταν ομοφιλόφιλοι. Α, μάλιστα. Για να προστατεύει ο ένας το διπλανό του. Μάλιστα. Υπήρχε στοργή, Έλενα μου. Ένα χάδι, υπήρχε ένα ζακετάκι, ένα χέρι πάνω από τον ώμο. Μάλιστα, η γουτσιγώθη και η γουτσιγούτθη. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε κρίση. Φιλιά, τσάω, τσάω. Πώς δεν μας είπε για τη Βάρνα. Συγγνώμη, η Βάρνα πού είναι? Η Βάρνα είναι στη Βουλγαρία, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Παναγιά και Χριστέ, είναι, είπαμε, η Κατερίνη της Βουλγαρίας. Περνάνε εκεί κάτι πετρέλα, κάτι αγωγή, κάτι Μπουργκάζο Αλεξανδρούπολη. Ας τα να πάνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αριανάκη, είχες δεν είχες, έκανες αναφορά στους κοιτές. Και στα 30 χρόνια που είχε να χάσει ο Άρης. Τι όχι 30 παραπάνω, 40 φεύγα είναι. Να τα λέμε και αυτά, είδες. Γιατί εδώ μαθαίνουμε ιστορία και αθλητική ταυτόχρονα. Όχι, την... τα άλλα είναι μύθος, όχι ότι δεν ήταν έτσι. Ναι, εδώ τα λέει ο Πλούταρχος τα λέει. Ναι, εντάξει, όχι αυτά ισχύουν. Ναι. Αλλά όχι ότι και καλά να πούμε ήταν μονιασμένοι και πολεμούσαν μαζί και αυτά, αφού ξέρουμε ότι... Τα ζευγάρια αυτά συνέχεια μαλώνουν. Ναι, σωστά. Πηγαίνουν σε οικογενειακό σύμβουλο, μάλιστα. Διακοπές που πήγαιναν. Τραβά τις κοτσίνες τους. Διακοπές στην αρχαία Ελλάδα που να πηγαίναν άραγε, Έλενά μου, Μου λες. Μύκονο. Από τότε έγινε φιλιά, τσάω. Ή δεν είχαν ανάγκη για διακοπές. Όχι, θα πήγαινα κάπου. Να πήγαινα κάπου. Αυτό ψάχνουμε γιατί συν τη άλλη, απλά ήθελα να αναφέρω το συγκεκριμένο ιστορικό στοιχείο, ψάχνουμε να βρούμε ένα νησί που να στείλουμε εδώ την Έλενά μας τον 15 Αύγουστο. Έτσι σε μια πολύ ήρεμη, ήθελε και ήρεμο το 15 Αύγουστο.
δεν θες. Κοίτα, 15 Αύγουστο όπου και να πας. Γίνεται άστα να πάνε. Ναι. Τι νομή πας 15 Αύγουστο, όντως θα πας. Δεν να γονατίσεις μαζί με τις γιαγιάδες και να ανεβαίνεις εκεί πάνω τον... Ναι. Την ανηφόρη. Ο Άγιος. Δεν σε ψήνει, δεν είναι δελαστικό. Εγώ λέω να κάνεις θρησκευτικό. Να κάνεις θρησκευτικό τουρισμό, να πας στα μοναστήρια. Να τα επισκεφτείς. Ανάγκη για να μαυρίσω δεν είναι. Ανάγκη για να μαυρίσεις. Ήδη είσαι εξωτικότατη και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να προσθέσεις άλλη μελανίνη στο σωματάκι σου. FM και ενώνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express σας περιμένει και 2310287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας σε αυτή τη δεύτερη ώρα με το λόγο επειδή. Παρ' όλα αυτά εγώ τώρα δεν μπορώ να σε πάω διακοπές, Ελένα μου, αλλά μπορεί να σε πάω τον Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο, ναι. Γιατί μπορεί να οικονομήσω, ναι. Αν παίξω τις αποδόσεις του πάμε στοίχημα για τον νικητή του Ευρωμπάσκετ. Άμα φορτσάρω και ποντάρω τα ωραία μου τα λεφτάκια και με δικαιώσουν οι επιλογές μου, ίσως το Σεπτέμβριο να σε πάω που θέλεις, που θα είναι για μας άδεια όλα τα νησά. Φαβορί, βρίσκεις την Ισπανία στο 2,75, τη Σερβία στο 3,75, τη Γαλλία στο 4,25, την Ελλάδα στο 7, τη διοργανώτητα Τουρκία την παίζει στο 10, την Ιταλία στο 12, τη Λιθουανία στο 14 και την Κροατία στο 20. Εκμεταλλευτείτε από τώρα τις μεγάλες αποδόσεις που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για να ποντάρετε τον νικητή του Ευρωμπάσκετ και να διεκδικήσετε μεγάλα κέρδη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας... Όχι, τι λέω, αφού έχουμε και άλλη ώρα, Πανάγια και Χριστέ. Να είδες, με ξεφορτωθείς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 9. Επιστρέφουμε εδώ... 9-10. Θα έχουμε και σύνδεση 9,5 ώρα με Ολλανδία. Λες να μας πει και ο Γρηγόρης ο Ατρίδης μπορεί να μας δώσει καμιά λύση. Εκεί που είναι και έχουν πιο δροσά. Ναι, και τώρα έχουν που... σίγουρα δροσά. Ναι, με πιο κατασταλαγμένο μυαλό, αφού ο Πάκ παίρνει μεταγραφές, θα είναι πιο ξεκάθαρος. Κάτσε να δούμε. Καλημέρα, ποιος είναι. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Είπα εγώ να τον πάρω για να πάμε για διαφημίσεις, αλλά εντάξει. Μας είπε κανείς άλλος για Ικαρία, Μπάμπη. Μου τώρα η φίλη μου η Χρύσα και μου λέει Ικαρία. Ικαρία. Το είπε και η Έλενα, το είπα και εγώ. Ναι. Η φίλη σου η Χρύσα θα είναι αυτή που θα πάτε μαζί. Όχι. Γιατί δεν την παίρνει τη Χρύσα μαζί σου. Γιατί η Χρύσα χωρίς εσένα θα πάρει διακοπές. Θα πάει αλλού. Πού θα πας, Χρύσα, γιατί μας βοηθάει. Πού θα πάει, Χρύσα. Δεν ξέρω. Καλά δεν λέμε, λοιπόν. Αλλά είπαμε, όχι. Πάμε. Α, πάμε Λασόνα. Όχι, ρε Χρύσα, όχι, ρε Χρύσα. Τώρα μιλάς σωστά. Γιατί, Έλενα μου, ξέρεις ποιο είναι το λάθος σου και δεν μπορείς να βρεις προορισμό. Τι? Δεν έχεις ως κατευθυντήρια δύναμη το βασικό. Τι? Χαρακτηριστικό του λόγου επειδή. Το φαΐ, παιδί μου, που θα συναντήσεις. Γι' αυτό θες να με πάει εκεί. Λασόνα, Χρύσα. Από εκεί είναι, έχουν θα... λέει ωραία. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Χρύσα, θα έρθω εγώ. Να πάμε. Κοίταξε, ένα σουκού στο αφιερώνω. Αν θες, το λέω δημόσια. Δημόσια. Να σε πάω στην Ελασσόνα. Τι ωραία. Κλείνω. Πάμε από τώρα. Πάμε από Πέμπτη. Να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Εκεί στις Μπραχάμες. Εκεί στις. Δεν σου αρέσει εκεί στις Μπραχάμες. Παιδί μου στον Άγιο Δημήτριο των Αθηνών. Εκεί θα σε στείλουμε. Καλημερίζουμε όλο το λαό. Τρίτη ώρα του λόγου επειδή 9 και 11 πρώτα λεπτά. Αλλά έχει σουβλάκι. Με την Μετάλντο έχει σουβλάκι. Ρετσίνα και στυλ. Αυτό πίστεψε με. Αυτό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που θα σου δώσει τη λύση στο πρόβλημά σου που να πας σε διακοπές. Που έχει καλό σουβλάκι, καλό φαΐ. Άμα γεμίσεις την κοιλίτσα σου μετά όλα πώς τα άλλα. Πώς θα βγούμε στην παραλία. Τέλα, θα βουλιάξουμε. Εντάξει μωρέ, λες να πάμε τότε βουνό. Να φοράμε σου περισσότερα ρούχα. Σου είπα που πήγα στους καταράκτες. Σε ποιους καταράκτες πήγες? Εξαιρετικά, περπάτησα. Στο δύο, ναι. Στόπα, στόπα. Ναι, παιδί μου, ξέρω. Με τη Χρύσα πήγα, παρεμπιπτόντως. Χρύσα, έφερε κανένα λασονίτικο εκεί, τίποτα. Έτσι είναι, πάει στα βουνά και τρέχει. Παναγιά και Χριστέ. Λοιπόν, περπατούσαμε μία ώρα μέσα στο μονοπάτι του Ολύμπου για να φτάσουμε στην Ορλιά. Στο καταφύγιο έχει ένα δρόμο που σε πάει και βρεθήκαμε σε κάτι καταράκτες εξαιρετικούς. Εξαιρετικούς. Να και ο χειμερινός, ο ορεινός μάλλον τουρισμός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη που μας λέει για το προηγούμενο θέμα που αναφέραμε για τον Ιερό Λόχο ότι
είναι η ιδέα ενός από τους συμμετέχοντες στο περιερωτικός συμπόσιο. Okay. Εμείς διαβάζουμε, όχι ότι ξέρουμε από αρχαία ιστορία τίποτα, οπότε θέλουμε και τους ακροατές να συνδράμουν με τις γνώσεις τους. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και μία προσκλησούλα για τους Monophonics. Στέλνουμε κάποιον τη Δευτέρα στη Μόλη Λαζάνη στο να περάσει ένα ωραίο, όμορφο συναυλιακό βράδυ, και κάποιον άλλον ένα ωραίο πρωί με τα γυαλάκια της Opticon Express που θα τσιμπήσει, να έχει τα μάτια του προστατευμένα τις περιόδους ακτίνες του ηλίου. Και όχι μόνο αυτό, αν πάει στην παραλία, ξέρετε τι κάνεις τώρα, φοράς το γυαλάκι και δεξιά και αριστερά. Ακόμη και να έχει ένα ζευγάρι, ας πάρει ακόμη ένα, γιατί έχουμε άλλο γυαλί για την παραλία. Δεν το ξέρω αυτό. Αλήθεια, άλλο το γυαλί της παραλίας και άλλο το γυαλί έτσι της μόστρας. Ναι, ρε παιδί μου. Τι εννοείς, δηλαδή, στη γυαλί στην παραλία φοράμε το καλό. Αλλά άμα μπει στη θάλασσα, δεν θα βάλεις το καλό. Να βάλεις λίγο τις μόστρες για να μην το χαλάσεις. Κάτσε, έχουμε γυαλί για να μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα. Καλέ, το έχετε κάνει επιστήμη. Συγγνώμη, δεν υπάρχει γυαλί για μέσα στη θάλασσα που θα πιάσει και αλμύρα και δεν θα θες να είναι το καλό στο γυαλί. Άμα να κουβαλάμε το ίδιο, πρέπει να κουβαλήσουμε και τη μάσκαρα. Πρέπει να κουβαλήσουμε και το ρου. Βαφόμαστε και στην παραλία. Εγώ προσωπικά όχι. Είμαι υπέρ. Δεν μου αρέσουν αυτά. Βέβαια, στην παραλία πάμε. Πρέπει να είμαστε με την αλμύρα, πρέπει να είμαστε έτσι. Γίνει και εξωγίνει. Αλλά κάποιες άλλες, ας πούμε, συναδέλφισές σου. Και δεν θέλω, θέλω αλμυρό μαλλί. Το ξέρεις ότι δεν το βουτάνε το μαλλί. Ναι, ναι, για να μην χαλάσει, να μην κάνουν μπάνιο, να μην κάνουν το ένα, να μην κάνουν το άλλο. Τι πας τότε στη θάλασσα, άμα είναι έτσι, πάνε στο βουνό, στους καταράκτες. Νομίζω ότι είναι αναλόγως και σε ποια θάλασσα θα πας, Μπάμπη. Αν σε εμπνέει να το βουτήξεις. Σωστό και αυτό. Στην Καλλικράτη κανείς δεν βουτάει μέσα στο κεφάλι. Να πάω στα στάνη. Ούτε και στη Βάρνα. Στη Βάρνα. Στη Βάρνα. Μας όμως επτάνησα έτσι με τα κοραλή νερά. Θα βουτήξεις στη Λευκάδα. Να μην το βουτήξω που θα πάω. Θα ανοίξεις και τα μάτια και θα βλέπεις μέσα στην Λευκάδα. Έχει λιγότερο αλάτι. Η θάλασσα έχει λιγότερη περιεκτικότητα σε αλάτι. Είναι πιο κρύ. Είναι πιο κρύ, είναι εντάξει. Πιο δροσερή όμως. Άμα πας με φουλ εκεί σαραντάρια, μπαίνεις μέσα και γίνεσαι. Αναζωογονείσαι πραγματικά, Έλενα μου. 2-31-02-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και μια προσκλησούλα για τους Monophonics. Παίζουμε και σήμερα. Μήπως θα σε στείλουμε, λέω εγώ τώρα, Έλενα μου, στον Άγιο Δομήνικο να τελειώνουμε. Γιατί όχι. Στο δεύτερο Survivor που θα γίνει, αφού το πρώτο ολοκλήρωσε χθες. Την διαδικασία του πήρε αυτός ο Ντάνος από τη Σκιάθο. Θα βουλιάξει η Σκιάθο, στην οποία έχει πάει 4 φορές. Αναμενόμενο όμως δεν ήταν, ναι, δηλαδή δεν το είδα καν. Κοίταξε, όλα αυτά στο τέλος τα παίρνουν όλο οι Κύπροι. Ναι. Οπότε υπήρχε μια μικρή σχετική αγωνία. Πήρε 100.000, βέβαια δεν είδαμε επιταγή. Τι είδαμε. Δεν έδειξε την επιταγή που θα πάρει. Μήπως δεν ξέρω. Μήπως τα λεφτά πάνε υπέρ των μεταγραφών του Αλαφούζου στο Παναθηναϊκό. Για να μην μπορούσε να είναι για το Θεαθήνε, για το Παναθηναϊκό Αθήνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα! Μηδέν, καλημέρα! Μηδέν, καλημέρα! Να πω κάτι για τα γυαλιά, γρήγορα και γρήγορα, τα γρήγορα! Ναι, τα γυαλιά, επειδή το έχω κάνει και ξέρω, τα γυαλιά στην παραλία φοράμε αυτούς τους καθρέφτες, πράσινους και καλά, που τα έχουμε πάρει από περίπτερο, 5-6-7 ευρώ. Τα καλά, εμείς οι κάγκουροι, τα φοράμε στα μπαράκια, στο κεφάλι. Βράδυ, ξέρω, δελεαστικό, το πανέμορφες εικόνες. Έτσι. Γιατί μπορεί να φύγεις από τον πιτσόμπαρο. Δηλαδή, να πάω να τα πάρω από το κεφάλι και να τα πατήσω κάτω, να τα σπάσω και να του πω πόσο κάνε να τα πληρώσω. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό θα στείλεις. Ξημερώματα, άλλο στα μπουζούκια και φοράει τα γυαλιά. Opticon Express, για γυαλάκι στο κεφάλι κληρώνουμε σήμερα. Γεια σου, Νίκο μου, γεια σου. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Για το Survivor, έκανε 80%. Έκανε τόσο θεαματικότητα. Ναι, όλη η Ελλάδα ήταν συντονισμένη, έτσι. Βέβαια. Το ξεφτυλίσανε κι αυτοί. Ξεκίνησε 9 η ώρα και τελείωσε 1.30 το βράδυ. Εγώ είχα κοιμηθεί. Και εγώ, εντάξει. Σου λέω, δεν το είδα γιατί χτύπησε μέχρι και 79,8. Πόπο παιδί μου, πόπο παιδί μου. Παναγιά και Χριστέ. Δεν διαγωνίστηκαν κιόλας. Δεν διαγωνίστηκαν. Απλά μιλούσαν, λέγανε εκεί χαζαμάρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μπορεί να πάρει κανένας άλλος τηλέφωνο, εγώ θα παίρνω. Ναι, έτσι μόνο εσύ θα παίρνεις. Λοιπόν.
Λοιπόν, και επειδή όμως, λόγω επειδή η εκπομπή μας δεν είναι μόνο εντός των συνόρων, είναι και εκτός, και το τι συμβαίνει στις ομάδες της πόλεως. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με Ολλανδία, όχι μετά τις 9.30. Θα έχουμε όλο το χρόνο μετά Έλληνα δικό μας να πλεύσουμε στα νησιά. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Ολλανδία, με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, να μας μεταφέρει τα νέα του ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά, γίνονται πραγματάκια. Και μεταγραφές και φιλικά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Με τον Ηρόδοτο Στουρς να προσφέρει τα νέα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και να σου δίνει, Έλενά μου, επιλογές. Εσύ που το σκέφτεσαι. Ναι, τι. Και εκτός Ελλάδος βεβαίως. Επιλέξτε μοναδικά πακέτα εκδρομών για Ντουμπρόβνικ, Δαλματικές Ακτές. Είναι φανταστικά εκεί, μου έχουν πει φίλοι. Λίμνες, Πλίτβιτσε, Κοσμοπολίτικο, Μαυροβούνιο, σε προγράμματα που ξεκινάνε από 365 ευρώ. Γρηγόρη μου, είσαι στη γραμμούλα μας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά. Ψάχνουμε να βρούμε ένα προορισμό για την Έλενά μας που προβληματίζεται. Έχεις κάτι να προτείνεις? Τώρα είχα να προτείνω για σένα τον Ντουμπρόβνικ. Για μένα μόνο. Ναι, μάλλον για την Έλενα προς Σιβηρική θα πήγαινα. Όχι Σιβηρική. Όχι Σιβηρική, καλέ, μέσα στα κρύα θα σε στείλουμε. Στην Ιβηρική Χερσόνησο. Ισπανία, Πορτογαλία. Σιβηρική, ωραίο. Μάλιστα, Ντουμπρόβνικ, κατάλαβα, το πιάσω το σκεπτικό σου, εντάξει, οκ. Μήπως, Μπάμπη, θες να πάμε Ολλανδία? Πριν δύο χρόνια είχαμε προσγειωθεί και εμείς κάπως στην Κροατία, μετά από προετοιμασία, και ήταν λίγο εντυπωσιακά, οπότε εκεί θα έχει και θάλασσα, μια χαρά θα είσαι. Μια χαρά. Λοιπόν, Ολλανδία, γίνονται πραγματάκια στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες. Ναι, εντάξει, περιμέναμε να γίνουν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή. Αλλά και αυτά που έχουν γίνει είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, περιμέναμε να έχει κλείσει το θέμα του τερματοφύλακα, γιατί είναι μια προτεραιότητα με τα γραφικά που έχουμε κουραστεί να την αναφέρουμε. Βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά το συγκεκριμένο κενό παραμένει ανοιχτό και έχει προλάβει ουσιαστικά τη μεταγραφή του τερματοφύλακα, η μεταγραφή του ΜΑΚ, ο οποίος είναι και από χθες εδώ στην Ολλανδία, στο Χόρστ, και είχε την ευκαιρία, τουλάχιστον ως επισκέπτης χθες, να συμμετέχει στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Σλοβάκος είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, δεν το συζητάμε αυτό. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα και η ομάδα τον γνωρίζει καλά, δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί και έχει πολλή ποιότητα αγωνιστικά και μπορεί όντως να βοηθήσει, και νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ και ταιριάζει πάρα πολύ αγωνιστικά και το 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Στανόγεβιτς και γενικά σε αυτή την επιλογή του προπονητή να παίζει με δύο επιθετικούς και ο ένας από τους δύο να είναι πιο περιφερειακός και να έχει τα χαρακτηριστικά του ΜΑΚ, δηλαδή την ταχύτητα και την διεισδυτικότητα. Για τον ΜΑΚ είναι τελειωμένο το συγκεκριμένο θέμα και είναι τελειωμένο εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο δεν υπάρχει ανακοίνωση και η εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ανοιχτή η φόρμουλα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Ενώ δηλαδή αρχικά είχε συζήτηση για δανεισμό του παίκτη και σε αυτόν τον δανεισμό ο ΠΑΟΚ θα κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συμβολέου του, αλλά για υπήρχε η συμμετοχή της Zenit. Τώρα με την κουβέντα να γίνεται πλέον σε επίπεδο μεγαλομετόχων, το χειρίζεται αποκλειστικά ο Σαββίδης το θέμα και μιλάει με τους ομολόγους του από την πλευρά της Zenit. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση και όσον αφορά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ με κανονική μεταγραφή. Μάλιστα. Και να τον αγοράσει από φέτος το καλοκαίρι. Να τον αγοράσει, δηλαδή να δώσει ουσιαστικά τα λεφτά που πήρε, τροποτινά. Νομίζω ότι θα δώσει λιγότερα χρήματα. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ πήρε πέρσι 3,5 εκατομμύρια και νομίζω ότι φέτος η κουβέντα γίνεται για ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Οπότε απλά θα περιμένουμε σήμερα ή αύριο να μάθουμε ακριβώς την ασυνδυνά αυτή λεπτομέρεια και για το αν ο ΜΑΚ είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια ή αν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει την σεζόν που έρχεται και το ερχόμενο καλοκαίρι θα γίνει εκ νέου κουβέντα για το μέλλον του. Με τερματοφύλακα, όπως είπαμε, το περιβόητο σύριαλ, φαίνεται ότι ο Τσόα... Έχουμε άλλη διορία? Τι γίνεται? Όχι, πλέον δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για το αν δίνεται διορία. Αλλά γενικά δεν απάντησαν χθες
χθες το θέμα τραγωτοφύλακα, δηλαδή χθες το απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας και τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μίχελ, και ήταν αρκετά θεωρητικές στις απαντήσεις του. Νομίζω ότι η εξέλιξη που έχουμε από χθες είναι ουσιαστικά αυτή η αποκάλυψη που έχουμε κάνει στο ΠΑΟΚ 24, ότι η τρίτη υπόθεση που μπαίνει ξανά στο προσκήνιο, γιατί δεν είναι ένα καινούργιο όνομα, αλλά είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει έστω και πιο φιλολογικά στο παρελθόν, είναι αυτή του Ντένις Μπόικου. Δηλαδή, εκτός από την υπόθεση του Ματσόρα, στην οποία ο ΠΑΟΚ έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και έχει ανεβάσει και την πρότασή του αρκετά συγκριτικά με την πρώτη που έχει κάνει, υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις. Τώρα στον Ατσόα... δεν σε θέλει ο Ατσόα. Ο Ατσόα, αν μου επιτρέπεις, είναι σαν να θέλεις να βγεις με μια κοπέλα. Τι λες, θα σε πάω εκεί, θα σε πάω στα καλά, θα σε κάνω το ένα, θα σε... Αλλά σου λέει, να, θα το δούμε αύριο, δεν ξέρω. Κάπως έτσι μου θυμίζει το, εντάξει, το ζήτημα. Είναι καψούρα του μεταγραφικά της οικογένειας και νομίζω του... Μονομερής η προσέγγιση, ας πούμε. Ναι. Του πράγματος. Ναι. Τώρα, το πρόβλημα με το Μεξικανό είναι ότι έχει καταλάβει ότι είναι πρώτος του στο ΠΑΟΚ. Λογικό. Και γι' αυτό το λόγο έχει αυξήσει και τις οικονομικές του απαιτήσεις κι άλλο. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το τερτύπι σε όλα αυτά που κάνει τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, ο Τσόα και ο κάθε Τσόα παίζει το παιχνίδι του. Βεβαίως. Και λογικό, ναι. Επί τη στιγμή που είναι επαγγελματίας και εμείς στη θέση του μπορεί να διαπραγματευόμασταν και τα 100 και τα 200 και 300 χιλιάρικα παραπάνω. Άμα ξέρεις ότι μπορείς να τα πάρεις, εννοείται, χαζούσε. Του συζητάμε. Ναι. Πάντως, επειδή έχει αυξήσει κι άλλο τις οικονομικές του απαιτήσεις, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το αν είναι πολύ πιθανό πλέον να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Στις άλλες δύο υποθέσεις όμως, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι του Ρέι παίζει πάντα δυνατά ο ποδοσφαιριστής, φαίνεται να είναι ψημένος για να έρθει στον ΠΑΟΚ και να κάνει αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην καριέρα του. Και απλά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι η αναμονή του ΠΑΟΚ για την περίπτωση ο Τσόα έχει ανοίξει την υπόθεση του Ρέι, που είναι ένας θεματοφύλακας που είναι και δυνάμει διεθνής με την εθνική Αργεντινής, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλοι μυστήρες για τον συγκεκριμένο. Και όσον αφορά στην νέα υπόθεση αυτή του Μπόικο, για να κλείσει έτσι αυτή η τριάδα υποψηφίων για τη θέση του θεματοφύλακα, για τον Ουκρανό πλέον γίνεται συζήτηση με την Μπεσίκτας για δανεισμό του για έναν χρόνο και για συμμετοχή και των δύο ομάδων στην κάλυψη των συμβολέων του. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα συμμετέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό και θα ακολουθήσει και η Μπεσίκτας, γιατί είναι και εκεί το συμβόλαιο πολύ μεγάλο του ποδοσφαιριστή. Θα μπει λογικά και μία ρήτρα αν όντως κινηθεί ο ΠΑΟΚ τελικά για το συγκεκριμένο τραγωδοφύλακα, και η ρήτρα θα μπει για να υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Πάντως, εντάξει, έχει καταπίσει κουραστικό και γραφικό το να συζητάμε το πόσο έχει καθυστερήσει αυτή η μεταγραφή και το πόσο κομβικό είναι να έχει τελειώσει ήδη. Αλλά νομίζω ότι από ημέρα σε ημέρα ή από ώρα σε ώρα μπορεί να υπάρχει και κάποια οριστική εξέλιξη, γιατί ήδη παίζουμε εδώ και μέρες τις καθυστερήσεις σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι, επειδή έχουμε διευκρινίσει ότι και η μεταγραφική προτεραιότητα για τον Στανόγεβιτς ήταν η απόκτηση του θεματοφύλακα και η απόκτηση του ΜΑΚ, και όλες οι υπόλοιπες ανάγκες έπονται χρονικά, δεν θα βγει τόσο πολύ στο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα για να έχει και ο προπονητής κάποιες μέρες να ποντάρει στον έντρο θεματοφύλακα στο μοντάρισμα που θα γίνει εν ώψη του πρώτου αγώνα. Σε κάτι άλλο μεταγραφικό δεν νομίζω να... Εντάξει, στα υπόλοιπα μεταγραφικά υπάρχουν γνωστές ανάγκες. Θα αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός. Και εκεί θα πρέπει να γίνει προσθήκη από το πάνω ράφι, να έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες και θα είναι πολύ ποιοτικός για να δίνει επιλογές στον προπονητή να υποστηρίξει και τα συστήματα που θέλει. Δεν είναι μόνο το 4-4-2. Χθες ο Στανόγεβιτς δούλευε και το 3-5-2, και νομίζω ότι στην τριάδα υπάρχουν απαιτήσεις από τα στόπερα, από τους παίκτες που αγωνίζονται στην πίσω ζώνη. Ένας χαφ θα πρέπει να αποκτηθεί σίγουρα. Μπορεί εκεί η ανάγκη για παίκτη να γίνει και μεγαλύτερη, να υπάρχει και δεύτερη ανάγκη για μεταγραφή, γιατί μπορεί να αποχωρήσει με πώληση ο Τσίμερο, και αυτό δεν έχει διευκρινίσει. Διευκρινιστεί, με συγχωρείτε, ακόμα. Και όσον αφορά στην κορυφή της επίθεσης ή γενικά στην επιθετική γραμμή,
Και νομίζω ότι εγώ το φετινό καλοκαίρι θα παίζει πάντα το θέμα με την Ειρήνια. Προφανώς το πόσο έτσι, χώρο θα βρει στη Βόλσμπουργκ ο Πορτογάλος μπορεί να ρίξει λίγο ακόμα τις απαιτήσεις του και να υπάρξει νέο κουβέντα. Μπορούμε να πάμε δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο, ας πούμε, κάπως, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σεπτέμβριο δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μέχρι και τον Αύγουστο θα παίζει το θέμα αυτό, γιατί αν βάλει λίγο νερό στο κρασί του το Βιέρνια, από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να συνεργαστούν, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση και είναι από τις μεταγραφές που μπορεί να σε βάλει πολύ δυνατά στον κόλπο για το πρωτάθλημα σε συνδυασμό και με άλλες ποιοτικές προσθήκες όπως αυτή του Μάκη. Βέβαια. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τέτοιες κινήσεις στοχευμένες και πολύ ποιοτικές μπορεί όντως να πάρει την ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το κύπελλο και για μεγάλο διάστημα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο και να την πάει 2-3 βήματα παραπάνω που με βάση και το τι πέτυχε πέρυσι στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει άλλο στόχος από τη διεκδίκηση του τίτλου της Super League. Αλλά είναι πολύ νωρίς για όλα αυτά. Αν πάρει, ναι. Πρώτη φάση, αν πάρει και Βιερίνια, πήρε ΜΑΚ, ναι. Τότε και στη θέση του κεντρικού αμυντικού που λες θα πρέπει να ψάξουμε κανένα που έπαιξε στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι πως το πάνε. Ναι, σωστό. Προς τα εκεί θα αντλήσουμε. Για να καλυφθεί το κενό σε επίπεδο προσαρμογής. Λοιπόν, για σήμερα τι έχουμε, τι έχει το προγραμματάκι. Σήμερα το πρωί δεν υπάρχει προπόνηση. Είναι η μοναδική ημέρα στην οποία δεν θα γίνει διπλή ποδοσφαιριστές. Ακόμα και την ημέρα του αγώνα του πρώτου φιλικού υπήρχε πρωινή προπόνηση, οπότε δύο φορές την ημέρα του έλεψαν οι παίκτες. Τώρα αργότερα θα υπάρχει προπόνηση. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι απογευματινή και σε αυτή θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην τακτική, οι παίκτες θα δουλέψουν περισσότερο με μπάλα. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι πως χθες το απόγευμα ο Σταμέγεβιτς δούλεψε πάρα πολύ ώρα το 3-5-2. Έδειχνε πολύ προσεκτικά στους ποδοσφαιριστές του τι κινήσεις θέλει να κάνουν χωρίς την μπάλα και τι κινήσεις θέλει να κάνουν με την μπάλα και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να αναπτύσσεται η ομάδα του με το συγκεκριμένο σχηματισμό, θέλει να μείνεται η ομάδα του με το συγκεκριμένο σχηματισμό και νομίζω ότι όλα αυτά που περιγράφουμε είναι αυτή η περίοδος ουσιαστικά μονταρίσματος του ΠΑΟΚ. Θα συνεχίζει τη δουλειά ο προπονητής. Νομίζω ότι το 3-5-2, τουλάχιστον μιλώντας για τα πρώτα παιχνίδια, μπορεί να αποδειχθεί και ένα σύστημα το οποίο έχει περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με το 4-4-2. Δηλαδή, αν κρατήσουμε ότι είναι ανάγκη για τον προπονητή να στηρίξει από πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι την επιλογή του να παίξει με δύο επιθετικούς, ίσως στην πορεία, μετά από έτσι 10-15 ημέρες, το συμπέρασμα και το ίδιο του προπονητή να είναι προς το 3-5-2 είναι ένα σύστημα που πολύ πιο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα, για να το πω πιο κατανοητά, που έχει και λιγότερα ρίσκα για την ίδια την ομάδα σε παιχνίδια που θέλει αποτελέσματα. Μάλιστα. Γρηγόρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και σήμερα στο λόγο. Επειδή εγώ αγχώθηκα, λες, για να θες να μιλήσουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαι πολύ πρωινό σήμερα. Ναι, αυτό λέω. Μάλλον θα έχουν πολύ δουλίτσα. Και εσύ μου λες, δεν έχουμε πρωινή προπόνηση. Εντάξει, δεν έχει πρωινή προπόνηση, αλλά δουλειά έχει. Έτσι. Υπάρχουν και συνεντεύξεις και έβαθος για ρεπορτάζ. Οπότε. Ωραία, τέλεια. Θα μιλήσει κάποιο σήμερα, έχουμε media day, τέτοια πράγματα γίνονται. Εφέτο. Έχει. Ωραία. Ναι. Έχει. Να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα, καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα. Είδες, πήγαν οι άνθρωποι στην Ολλανδία και δουλεύουνε. Εντάξει, γίνεται καμιά βόλτα. Πού ακριβώς είναι? Δεν θυμάμαι τώρα το μέρος. Δεν πειράζει. Για κανένα μισάωράκι ακόμη θα τα λέμε. Λοιπόν, διαλυματιζόμαστε τελευταία φορά και επιστρέφουμε σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή babies για κανένα μισάωράκι και λιγότερο ακόμη στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4 FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 545. Τι έπαθες, καλέ! Τι χάνουμε, δεν θα τη στείλουμε καν διακοπές. Τι ήταν αυτό που φάγαμε, παιδί μου? Μαμά, αν μας ακούς. Μας ακούς, μαμά. Τι είναι? Δεν μπορεί να αναπνέσει. Το κάτι σαν κέικ. Τι ήταν αυτό που έκανε? Πολύ υγεία, παιδί μου. Μαμά, τι κέικ έχεις φτιάξει? Δεν θυμάμαι. Δεν έχει ζάχαρη μέσα. Δεν έχει άχνη.
δεν έχει λίγο στέβια. Παναγιά και Χριστέ, γιατί καλέ μαμά, γιατί καλέ μαμά. Είπαμε μετά τις διακοπές ξεκινάμε δίαιτα. Κοντεύει να πνιγεί, δεν το είπε. Τι κοντεύω, πήγα, ήρθα. Τίποτα, πήγα, ήρθα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Κληρώνουμε και σήμερα στο τέλος εκπομπής. Και μία προσκλησούλα για τους Monophonics το βράδυ της Δευτέρας στη Μονή Λαζαριστών. Καλημερίζουμε τον Σάβα που μας στέλνει το μηνυματάκι του, το γλυκύτατο καλημέρα Σάβας. Προφανώς και τώρα έπιασε βάρδια. Συνδέοντας τον κόσμο με τις αστικές συγκοινωνίες. Να πηγαίνετε να ανεβαίνετε στα λεωφορεία που ακούνε λίμπερο οι οδηγοί. Μόνο εκεί τα άλλα τα λεωφορεία αφήστε τα, να πηγαίνετε με τα πόδια. Εγώ όταν μπαίνω και σε ταξί λίμπερο τους λέω. Έτσι, έτσι. Κανένας δεν ακούει, έτσι δεν θα πεις. Στα ταξί, Έλενα μου, στα οποία λέει θα πληρώνουμε τώρα από το αεροδρόμιο τα ρήφα 20 ευρουλάκια θεσμοθετημένη. 20 συν ό,τι ξοδέψει. Στο ταξί μέσω ότι απιεί κανένα ποτό. Δεν σύνταρα είσοδο. Όχι, ρε παιδί μου. Τι. Ενώ είναι 20 συν πάμε. Α, όσο... Μα είναι εντάξει. Ή τι εννοώ. Ότι. Θα είναι... Αεροδρόμιο Τούμπα 20 ναι. Ή αεροδρόμιο Χαλκιδική 20. Όχι, και έτσι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί είναι. Γιατί την Πολεάρη είναι έτσι, θα πέραμε λεωφορεία και θα πέραμε ταξί και θα μας πήγαινε Χαλκιδική. Θα ήταν και πιο φτηνά από τα... από τα ΚΤΕΛ. Θα είναι de facto η τιμή, θα είναι fix. 20 ευρώ θα είναι το κόμιστρο το ταξί για τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο. Θα είναι δηλαδή σταθερό. Αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε, παιδί μου, αλλά σταθερό από την πόλη. Όχι να πάρεις από, τι να σου πω, Αθήνα, ναι, 20 ευρώ. Ζωγράφου, αεροδρόμιο, δεν μπορώ, θα πνίγεις. Καλέ μαμά, τι κάνατε, καλέ μαμά, θα το πνίξετε το κορίτσι μας. Εκτός αν είναι κόλπο για να μην ξαναρθεί στην εκπομπή. Α, έχω πνιγεί, δεν ξαναξυπνάω. Άτιμα ψίχουλα. Άτιμα, πολλά ψίχουλα μέσα. Τώρα την κατηγοράμε την καμιανή. Και πήγα να σε κεράσω, είδες. Και εγώ. Δεν πιστεύω, πρώτη φορά. Θέλω να με ξεκάσουν, γιατί ξυπνάω το κοριτσάκι τη πρωί-πρωί. Απόφαση είναι του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, η οποία καθορίζει σε συγκεκριμένο κόμιστρο για τις διαδρομές που εκτελούνται από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε οποιοδήποτε σημείο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και αντίστροφα. Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να διευκολύνει εν ώψη της τουριστικής περίοδου τους πολίτες, επισκέπτες, τουρίστες και φοιτητές της πόλης. Άπαντες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσα θα πρέπει να καταβάλουν, γιατί μπορεί να μπει μέσα σε ένα ταξί. Καλά, εμένα και πάλι τόσο μου έπαιρνε. Περίπου τόσο είναι, ρε παιδί μου, αλλά κάποιοι μπορεί να κάνουν μπαγαποντιές, κατάλαβες. Κάποιοι επαγγελματίες που δυστυχώς μολύνουν το επάγγελμα των αυτοκινητιστών, των επαγγελματιών με του. Με απόδειξη 20. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα μπαίνεις μέσα, 20 αρικάκι, τσακ, θα το κουκουλάς στο κούτελο. Θα πηγαίνεις. Βέβαια, συν τη άλλη, η μόρφωση που θα παίρνεις από το ταξί θα είναι δωρεάν. Μόρφωση. Τα θέματα που θα ναι, αναπτύσσεις. Ναι, πάντα. Σαν το λόγο επειδή. Και το λόγο επειδή είναι μια μορφή πρωινό ταξί. Διότι έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θίγουμε. Είμαστε μια μορφωτική εμπειρία. Ξέρουμε τα πάντα. Έχουμε κόσμο που έχει πάει παντού. Το κόμιστρο θα είναι στο ποσό των 20 ευρώ και στο ποσό των 28 ευρώ για τις ώρες μεταξύ 12 και 5 το πρωί. Ποσό 28, εντάξει, νυχτερινή τάριφα. Γιατί μπορεί να έρθει το βραδάκι που δεν θα έχει λεωφορεία να ξέρεις τι θα κάνεις. Και γιατί να πας βράδυ στο αεροδρόμιο αφού δεν έχει πτήσεις. Δεν έχει πτήσεις το βράδυ. Όχι. Μάλιστα. Το θέμα είναι άμα θες να πας το βράδυ. Έχει πλέον μαγαζά στο αεροδρόμιο εκεί να διασκεδάσεις. Α, δεν είναι τα παλιά τα χρόνια. Και πιο πέρα έχει. Και πιο πέρα. Μήπως... Έχει. Κάτι της. Γιατί τα έχω παρατήσει αυτά. Πηγαίνω μετά. Και από εκείνα τα πονηρά έχει. Πού τα ξέρεις εσύ τα πονηρά. Έχω δει, παιδί. Καλά, 28 ευρώ ταξί. Αλλά 28 ευρώ τσικιτάμ, τσικιτίμ, τσικιτάμ, τσικιτίμ. Πολλά λεφτά βγαίνουν, δεν θα πάμε εκεί, θα βρούμε κανένα πονηρό εδώ κοντά. Τα σημεία, λέει, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης οριοθετούνται στα εξής. Από το Λευκό Πύργο της Οδούς Νικολάου Γερμανού Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης Ολυμπιάδος, την Παλαιά Λαχαναγορά, την Οδό Λαγκαδά, την Πλατεία Δημοκρατίας, της Οδούς 26 Οκτωβρίου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, τη Λεωφόρο Νίκης και βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και η αντίστροφη διαδρομή. 2-31-0-287 και 38 για λιγουλάκι ακόμη. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής και ένα εισιτήριο για τους Monophonics.
την Δευτέρα να πάνε να απολαύσουν μια πολύ ωραία καλοκαιρινότατη συναυλία. Θα τελειώσει η εκπομπή μου, Έλενα, και δεν θα βρούμε που θα σε στείλουμε. Είπαμε να σε στείλουμε στα Survivor, να πάρει κανένα κατοστάρι χιλιάρικα να μα τα φέρει εδώ. Μπορώ να πάω και στο Survival. Τι είναι αυτό πάλι, κι άλλο, πώς λέμε, αντίτας, λοιπόν, αντίπας. Ξεκινάει στο Εψιλον το κανάλι με τη νέα σεζόν. Πάλι με παίκτες, με ομάδες, αλλά τι. Εντός Ελλάδος. Α, έτσι, στα δικά μας. Γιατί πρέπει να τρέχουμε τώρα στους Άγιους. Πήγα στον Άγιο Δομήνικο και τον τελικό του. Όχι, καλή, τι να πάω. Τον τελικό τον κάνα στην Ελλάδα, στο άλσο του Γαλατσίου. Δεν βρήκαν κανένα καλύτερο μέρος, να πούμε. Γιατί δεν ήρθαν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη να κάνουν. Τώρα δεν ξέρω που θα το κάνουν αυτοί. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι αν το κάνουν από φθινόπωρο και μετά. Ναι. Δεν θα έχουμε καλό κλίμα. Πώς θα γίνονται τα αγωνίσματα. Έλα μου, μπορεί να το κάνει σε καμιά Κρήτη που θα είναι πιο καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Ίσως να το κάνουν από Σεπτέμβριο. Να το κάνουν στο Πανθεσσαλικό είναι η πρότασή μας. Εκεί που έγινε ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Έχει πολλά ωραία αγωνίσματα ούτως ή άλλως. Παίζω γέφυρες, τρεξίματα. Έχει να αγωνιστεί ο κόσμος. Αν θυμηθούμε τι συνέβη στον πρόσφατο τελικό του Μαγιού, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Έχει τσιπουράδικα. Ο Μπέος θα εγγυηθεί για την ομαλή δεξαγωγή των αγωνισμάτων. Δεν έχει βγει δηλαδή ο τόπος. Τι. Μήπως να σε στείλουμε κάπου να κάνεις διερευνητικές επαφές για το πού θα διεξαχθεί το survival αυτό το καλοκαίρι. Αυτό μου αρέσει. Αλλά δεν βρήκαμε πού να πας. Διακοπής, είπαμε μέχρι να τελειώσει εκπομπή. Κοίταξε. Θα καταλήξουμε κάπου. Αλλά έχω δεν μας στο μυαλό μου Ικαρία και Σύφνος. Μπήκε Ικαρία Σύφνος. Μέσα τα Ουτσάιντερ, μέσα στο παιχνίδι. Πήκανε. Παρατήσαμε την Κρήτη. Δεν την παρατάω. Όχι. Την έχω κι αυτή. Την έχω πάντα στην μέχρι καρδιά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα σου έχω απαντήσει. Θέλω απάντηση εδώ να την ανακοινώσουμε από δημόσια το μικρόφωνο. Θα δημόσια, γιατί ο κόσμος αγωνία και περιμένει. Πάντως όπου και να πας θα είναι καλύτερα από τη Χαλκιδική, Έλενα μου. Δεν θέλω ρε παιδί μου, κουράστηκα. Φτάνει με τη Χαλκιδική, ναι, έχει και αλλού. Εντάξει, δεν έχει ρε παιδί, αλλά τι να κάνουμε, εμείς πρέπει να το αναφέρουμε. Βέβαια, είδα ένα post θες, γιατί δεν έχω επισκεφτεί, να πάω δεύτερο πόδι, κανένα 3-4 χρόνια. Έχει να... αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα, έτσι και έτσι. Το πρώτο πόδι έγινε ακριβότερο του... δεύτερο πόδι έγινε ακριβότερο του πρώτου. Είδα διαφήμιση από ένα μπιτσόμπαρο που πηγαίναμε κιόλα. Το είδα, το είδε. Λοιπόν, τι κάνουν οι τυπάρες εκεί, σε ένα κολπάκι, εντάξει. Να, συμπαθητικό. Όταν έχει κόσμο και βουλιάζει, έχει πάρα πολύ τσίσο επίσης μέσα. Είναι κλειστό κολπάκι, γίνονται ζεστά τα νερά. Για να θέσουμε πολύ καλοκαιρινούς όρους. Τι κάνουν, το έχουν αναγάγει σε μπουζουκλερή με την έννοια ότι. Για να κλείνεις, αφενός κλείνεις ξαπλώστρα, ναι. Είναι δεδομένο. Με κράτηση, έχεις πάρει τηλέφωνο. Έχεις πάρει τηλέφωνο, μη σου πω, έχεις βάλει και βίσμα κανένα γνωστό, κανένα βουλευτή. Κοίταξε, αυτό ισχύει και στο πρώτο πόδι. Ισχύει, πρέπει να βρούμε βίσμα. Αλλά τι γίνεται, σου έχουνε ελάχιστη κατανάλωση σε ό,τι πάρεις για να καθίσεις. Ναι. Και έχουν, πώς είναι στα μπουζούκια, πρώτο τραπέζι πίστα, δεύτερο τραπέζι πίστα. Ναι. Έχουν πρώτο τραπέζι, πρώτη ξαπλώστρα θάλασσα, δεύτερη ξαπλώστρα θάλασσα και ούτε κατεξής. Υπάρχει διακύμανση των τιμών. Στην πρώτη θέση, στην ξαπλώστρα που σκάει το κυματάκι. Στην πίστα μπροστά. Πληρώνεις ελάχιστη κατανάλωση 10 ευρώ. Συν ξαπλώστρα. Μάλλον ότι πάρεις 10 ευρώ θα είναι. Μέσα θα είναι και ξαπλώστρα. Αν είναι μέσα, είμαστε καλά. Είμαστε το καλά, ξέρεις ότι είμαστε καλά. Για ποια έννοια, υποτίθεται. Μα στο πρώτο πόδι πληρώνεις την ξαπλώστρα 6 ευρώ. Παλιά, συν ό,τι πάρεις. Ό,τι πάρεις. Εδώ φαντάζομαι ότι η ξαπλώστρα θα κοστίζει κανένα 5 ευράκι και άλλα 5 ευρώ καφέ. Και δεν μιλάω στο σύνολο των δύο ξαπλωστρών. Αλλά το άτομο. Η μία 6 το άτομο. Ναι. Συν 5 ο καφές, συν 8 ευρώ θα σου πω το ό,τι φας. Κάνε μια σούμα τώρα. Παναγιά και Χριστέ, θα δώσεις 30 ευρώ. Η μπύρα έχει 7 ευρώ. 7 ευρώ. Εσύ άμα πίνεις και μπύρες, θες. Επειδή, τι βλέπεις τώρα. Βλέπεις την κοιλιά μου και λες άμα πίνεις μπύρες. Τα έχω κόψει αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα να δίνεις 10 ευρώ για μια ξαπλώστρα, ελάχιστη κατανάλωση, που σίγουρα θα δώσεις και κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι de facto με το που πας τα βατζιλίκη θα πληρώσεις τόσα. Άμα θες πρώτη πίστα. Ναι. Και φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά δεν θα χρεώνεται ξαπλώστρα. Είναι η κατανάλωση του μαγαζιού. Δηλαδή σε είδη, ας πούμε, καφέδες, μπύρες, ούτω καθεξής. Την είδες όμως γεμάτη την παραλία. Είναι γεμάτη. Οπότε... Μη μιλάς. Αυτά θέλουμε για να νιώσουμε και λίγο την ανάπτυξη μέσα στο πετσί μας.
θέλουμε ρε παιδί μου να δίνουμε το κατητήρι μας. Τώρα, άμα πηγαίνουμε σε παραλία που έχει 3,5 ευρώ τον καφέλες. Α, μωρή, που ήρθε. Που ήρθα. Δεν ανεβάζεις Instagram, δεν ανεβάζεις φωτογραφίες, ντρέπεσαι. Ενώ εδώ, γνωρίζοντας ότι μια συγκεκριμένη παραλία. Όμως. Το δίνεις το 15άρι σου. Γιο εισάρχοντας λίγο παραπάνω. Έτσι πηγαίνει. Μπουζούκια, μπουζούκια γίνα. Και σε άλλες παραλίες παίζει αυτή. Εμένα μου κάνει εντύπωση η διακύμανση ότι πρώτη ξαπλώστρα. Το έχω ξαναδεί αυτό που λες, το έχω ακούσει. Σιγά το πράγμα κιόλας. Και ακριβώς από πίσω. Τι να πει, τι να πει. Ρε μπιτσόμπαρο, έπρεπε να ανοίγαμε, μου φαίνεται. Το έχω σκεφτεί. Ναι. Α, τις διακοπές θα πάρουμε. Άντε, φέτος δεν προλαβαίνουμε. Του χρόνου θα πάρουμε ένα μπιτσόμπαρο στη Βάρνα. Και ξέρει ποιο άλλο θα είναι μαζί μα. Ο Κρίς, βεβαίως. Θα μας πει, εγώ μία με μπιτσόμπαρο και ξέρω. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για 2-3 λεπτάκια ακόμη για να σας δώσουμε το γυαλάκι σας. Να πάτε στις ξαπλώστες τουλάχιστον να τα κουμπίσετε εκεί. Να πάρετε κούτρα γυαλάκι, να μην ψάχνετε από παντού. Στο τέλος θα ξαναρχίσουν όπως πάει η ιστορία. Να παίρνουμε ξαπλωστροδάνεια, Έλενά μου. Όπως πέραμε παλιά τα διακοποδάνεια. Όπως εγώ δεν έχω πάρει ποτέ. Ήσουν μικρή, δεν πρόλαβε την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του Κωνσταντίνου Σουμίτη που κάνει, παραθερίζει τη Σύφνο. Αν πας στη Σύφνο να το βρεις. Όχι, αλλά έχει εξοχικό. Και το κάνει κάθε χρόνο. Παλιά όταν ήταν πρωθυπουργός, δείχναν τα ρεπορτάζ. Ναι. Θα πάει να κάνει και τα μπάνια του Κωνσταντίνου Σουμίτη. Να τον βρεις και να τον πεις, πρόεδρε, ευχαριστούμε για την ανάπτυξη που φέρατε στη χώρα. Και οικονομήσαμε τα χρηματιστήρια και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε την ενεργοδράση. Η Μαρία μας στέλνει μηνύματα. Καλημερούδια παιδάκια. Μόλις ξύπνησα και θέλω κι εγώ κέικ, Ελενάκη. Ελάτε κερνάω καφεδίνο. Ελληνικό στον Ακροπόταμο. Εξοχικό, όχι εξοχικό. Εξωτικό. Εξωτικό χωριό. Βέβαια, ο Ακροπόταμος εκεί, Άγιος Αθανάσιος, Μεσύμβρια και τέτοια. Είδες που τα ξέρω. Άγιος Αθανάσιος. Κοντά, κοντά νομίζω είναι. Εκεί, ναι. Εκεί, μα, μάλιστα. Κοντά είναι ο Ακροπόταμος. Ναι. Ελληνικό θα μας κεράσει. Ζέστα δεν έχει. Αχ, Μαρία. Ναι, αλλά θα είμαστε δίπλα στο ποτάμι. Είμαστε δίπλα στο ποτάμι. Δίπλα στο ποτάμι και στα κουνούμια. Και μας λέει χαμούλης, ο Μπάμπης γελάει σαν τον Ξάτο Σέρτζιο. Δικό σας είναι αυτό. Δικό μας είναι. Α, μάλιστα. Σέρτζιο, είναι Ιταλός ο Σέρτζιο. Κοσμοπολίτης Ιταλός. Κοσμοπολίτης, τίποτα από τον Ακροπόταμο, του Βαθύλακο θα είναι κανένας τέτοιο. Γελάει Σέρτζιο το λέμε, μάλιστα. Στον εξωτικό Ακροπόταμο, να στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλο τον κόσμο που μας συντρόφευσε σήμερα με την παρουσία του εδώ στο Λόγο Επειδή. Λοιπόν, θέλω ένα νουμεράκι από το 1 ως το 9 για τα γυαλάκια μας. Έλενά μου, και από το 1 ως το 3 για την προσκλησούλα για τους Monophonics. Να πω το 9. Να πεις το 9. Και για τους άλλους να πω το 1. Το 1, μάλιστα. Και το τέλος σήμερα. Εσείς η αρχή και το τέλος, διακοπές στον Ακροπόταμο. Τέλειωσα, πίνουμε ελληνικά καφεδάκια με την φίλη σου τη Μαρία και τον ξάδερφο τον Σέντζιο. Λοιπόν, οι αριθμοί που κερδίζουν και οι τυχαίροι που σήμερα θα λάβουν τις προσφορές του Λόγο Επειδή είναι για το γυαλάκι μας ο Γιώργος Οικονόμου, σε καλή μεριά. Και για τους Monophonics τη Δευτέρα το βράδυ η Μαρία η Λόξα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να καταλήψουμε. Ελπίζω να σε βοηθήσαμε, να σε κάναμε σοφότερη, Ελενά μου, σήμερα. Σοφότερη, δυνατότερη. Τέτοια θέλω να ακούω. Φεύγω με εμπειρίες. Το Λόγο Επειδή είναι μια εμπειρία. Εμπειρία στο πρωινό ξύπνημα. Ίσως τη Δευτέρα Τρίτη να έχουμε κάτι καλούτσικο να κληρώσουμε. Θα μεριμνήσει πότε, εδώ Δευτέρα Τρίτη να μεριμνήσει. Τι έχεις? Δεν μπορώ να το πω από τώρα. Αν οριστικοποιηθεί. Ταξίδι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα. Έχεις εσύ να το δώσεις, θα τα στήσουμε. Τα στήσουμε, τέτοιοι είμαστε, Πασόκ. Η νικήτρια είναι η Έλληνα. Η Ζήτσα θα πω για να μας καταλάβουν. Θα κληρώσουμε κέικ μάνας. Ναι. Θα φέρω την άλλη εβδομάδα τα υλικά να σας πω πώς φτιάχνετε αυτό το. Για να μην το κάνουμε ποτέ. Να κάνουμε εντελώς το αντίθετο. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, την παρουσία, εκούσια και ακούσια. Ακολουθεί η Τρόικα με Μάριο Σλαμί και
Χρήσανδο Τσαλτίδη, από τα μέρη εκεί τη φίλη τη Μαρία, από το Βαθύλακο είναι ο Χρήσανδο και αυτό από εξωτικέ περιοχέ. Αυτά τα μέρη είναι πολύ ωραία, τα επισκεφτούμε. Υπάρχει πολύ ζέστα. Και έχει πολύ κουνούπι. Έχουν όμω και κάτι καφέ εκεί, μπορούμε να πάμε. Μια βόλτα. Να πάμε μια βόλτα να κάνουμε το μαϊντανιλίκι μα. Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, φιλιά. Αποχαίρετα το λαό σου, Έλενα μου. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλημέρα, όμορφη προ-Παρασκευή. Προ-Παρασκευή, βεβαίως, το ξέχασα αυτό. Εγώ σου κουθαλείπω. Αχ, και θα σε πέρα τηλέφωνο να βγω. Τα λέμε σύντομα. Ξανά, τσάω.